Ανεξάρτητα από το τι ποσοστό ιδιοκτησίας έχει ο καθένας, σε ένα εξαδιαιρέτου, διατρέχει όλη την έκταση του ακινήτου. Και επειδή τα επικείμενα επί της υποκειμένης, δηλαδή οτιδήποτε είναι χτισμένο πάνω σε ένα κομμάτι γης στο σύστημα του δικαίου μας, ανήκει στους ιδιοκτήτες του, δεν μπορεί να ανήκει σε άλλον, τότε εκτείνεται το δικαίωμα της συγκυριότητας και σε κάθε τι που υπάρχει πάνω σε αυτό. Πρακτικά, στα εξαδιαιρέτου που έχουν χτίσει οι άνθρωποι, ο καθένας στο σπίτι του, νομίζει ότι είναι δικό του. Όταν έχει 5%, για παράδειγμα, που αντιστοιχεί σε 200 μέτρα ενός ακινήτου 20 στρεμμάτων, τότε έχει ένα 5% στην κρεβατοκάμαρά του, στην κρεβατοκάμαρα του γείτονα, στην κουζίνα του άλλου γείτονα και ούτω καθεξής. Και αντίστοιχα, δεν έχει το 95% αυτού του οποίου νομίζει ότι είναι δικό του. Είναι μια άλλη θεώρηση που συνήθως δεν μπαίνουμε ούτε εμείς στη διαδικασία να την έχουμε. Προκύπτει όμως αδίαστα, απευθείας από αυτή την πρώτη βασική παραδοχή που βάζει ο νόμος. Είτε μας αρέσει είτε όχι, με αυτή την παραδοχή ξεκινάει η ανάλυση σε όλη τη διαδικασία. Δεύτερο κομμάτι. Ο κάθε συνιδιοκτήτης απέναντι στους υπόλοιπους ιδιοκτήτες είναι σαν να είναι εκπρόσωπός του απέναντι σε κάθε τρίτο. Και στην περίπτωση που χρειάζεται να προστατεύσει το κοινό καλό, για παράδειγμα, πιάνει φωτιά και πρέπει να το σβήσει. Δεν περιμένει τις ενέργειες των υπολείπων, θα κάνει όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για να προστατεύσει το κοινό καλό. Το ακινήτο, για παράδειγμα. Και ποιο θα ήταν στην περίπτωση της φωτιάς, να σβήσει τη φωτιά. Το αν από εκεί και πέρα θα πάρει τις δαπάνες του από τους υπόλοιπους και τα άρεστα, είναι άλλο ζήτημα το οποίο θα το λύσουν μεταξύ τους οι υπάλληλοι δικαστές. Τρίτο κομμάτι, οι διανομές μπορούν να γίνονται είτε σε συνεννόηση μεταξύ τους, είτε με δικαστική διαδικασία, η οποία δεν έχει πάντα το αποτέλεσμα που περιμένει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Και με αυτά να πούμε δύο πραγματάκια. Εδώ υπήρχε και μία απόφαση του Αρείου Πάγου για μία άλλη απόφαση επίσης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σταθερά δηλαδή υπάρχει νομολογία που λέει, και εδώ θα διαβάσω αυτή τη λέξη, ο συγκοινωνός, βλέπε συγκύριο στην περίπτωση, λογίζεται ότι κατέχει το κοινό πράγμα επωνόματι και των λοιπών κοινωνών. Δεν το κατέχει για τον εαυτό του μόνο, το κατέχει για λογαριασμό όλων, ο κάθε ένας από τους συνιδιοκτήτες. Και επομένως δεν μπορεί να αντιτάξει απέναντι σε αυτούς την έννοια της χρησιμοποιησίας. Προσπαθεί να πει δηλαδή ότι μεταξύ συγκυρίων, χωρίς να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, δεν μπορεί να έχει να το διεκδικήσει και να το πάρει στη θέση του. Με αυτό να πούμε δύο πραγματάκια για τη χρησιμοποιησία. Γι' αυτήν, ξέρετε, δεν θα πω σε αυτά τα οποία είναι και προφανή και τα ξέρουν οι περισσότεροι. Χρησιμοποιησία έχει καλόπιστη και έκτακτη. Στην καλόπιστη χρειάζεται λιγότερο χρόνο και καλή πίστη από αυτόν του οποίου εσύ νέμεσαι και κατέχεις το ακίνητο. Στην έκτακτη χρησιμοποιησία ο νόμος ορίζει ότι πρέπει για 20 έτη αδιάρρηκτα να κατέχεις και να νέμεσαι ένα κομμάτι γης χωρίς να σε έχει ενοχλήσει ποτέ κανένας. Εδώ στις περιπτώσεις της χρησιμοποιησίας, που είναι το κλειδί, δεν εξετάζει ποτέ ο δικαστής όταν θα πάει κάποιος να επικληθεί χρησιμοποιησία σε αυτόν. Τι έκανες εσύ σε αυτό το ακίνητο 20 χρόνια. Εξετάζει 20 χρόνια πριν την ημερομηνία που έκανες. Αν ήσουν εσύ μέσα κάτοχος και στο τέλος της 20ετίας αν ήσουν κάτοχος. Εφόσον συντρέχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις και ενδιάμεσα δεν έχουν υπάρξει άλλα ένδυκα μέσα, λέω ότι αυτό το κομμάτι γίνεται δικό σου με έκτακτη χρησιμοποιησία. Η οποία μάλιστα αποτελεί και πρωτότυπο τίτλου πτήσης, αμφισβήτητο και δεν πάει ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας ποτέ πίσω από αυτό, όταν είχε ακολουθεί σωστά. Να ξεμπερδέψουμε εδώ το εξής. Πολλοί κάνουν μεταβιβάσεις επικαλούμενοι έκτακτη χρησιμοποιησία και όχι φτιάχνοντας πρωτότυπο τίτλο χρησιμοποιησίας. Αυτό προσέξτε το στα συμβόλαια, γιατί εκεί περιγράφεται ρητά όταν είναι χρησιμοποιησία, τι είναι και πώς είναι και κάνει και μία στις περιπτώσεις αυτές δικαστικών αποφάσεων. Αυτός είναι ένας πρωτότυπος τίτλος, ένας ισχυρός τίτλος, στον οποίο μπορείς να βασιστείς. Όταν βλέπετε σε συμβόλαιο να επικαλείται χρησιμοποιησία και δεν υπάρχουν τα εχέγγυα για το ότι έχει συντελεστεί ή έχει γίνει, έχετε εκεί λίγο αμφιβολίες για αυτό που διαβάζετε και κρατάτε λίγο μικρότερο καλάθι. Αυτά σε σχέση με τη χρησιμοκτησία. Υπάρχει κάτι άλλο γύρω από το θέμα της χρησιμοκτησίας που θέλετε να πούμε. Χρησιμοκτησία μπορεί να γίνει και μεταξύ συγκυρίων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις οποίες θα τις πούμε πιο κάτω. Να δούμε δύο-τρία πραγματάκια τώρα για τις διηρημένες συγκυρίες, τα οποία έχουν τη σημασία τους.
Οι διευμένες ιδιοκτησίες, παρότι πολλοί νομίζουν ότι είναι εντελώς ανεξάρτητες και τις κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν είναι έτσι. Πρακτικά, τι είναι? Είναι η επέκταση του δικαιώματος του να ανέμομαι, να κατέχω και να ανέμομαι αποκλειστικά ένα χώρο μόνος μου, αλλά πράγμα που έχει προκύψει σε συμφωνία με τους άλλους συγγύριους. Προϋπόθεση δηλαδή για να έχεις διερημένες ιδιοκτησίες είναι να υπάρχει συγκυριότητα. Μόνος σου δεν μπορείς να είσαι κύριος με τον εαυτό σου, χρειάζεται να υπάρχουν κι άλλοι. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές αποφασίζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους ότι ο καθένας θα ανέμεται ξεχωριστά ένα χώρο. Αλλά το σύνολο του χώρου το κατέχουν, τον έχουν ως κύριοι μαζί. Αυτός ο χώρος, αν είναι ενός πυρίου, τότε αρχίζουμε να συζητάμε για την οροφοκρισία ή την κλασική οριζόντια ιδιοκτησία. Αν περιορίζεται δηλαδή σε ένα κτίριο, αλλά δεν επεκτείνεται και στο γήπεδο πάνω στο οποίο υπάρχει το κτίριο, έχουμε οριζόντια ιδιοκτησία. Αν έχουμε χωρίσει, έχουμε κόψει φέτες για αποκλειστική χρήση στα κομμάτια του γήπεδου, τότε έχουμε την κλασική κάθετη ιδιοκτησία. Και έχουμε και τις περιπτώσεις της σύνθετης κάθετης, αυτό το νεολογισμό που εισήγαγε το κτηματολόγιο, όπου κόψαμε φέτες στο οικόπεδο και πάνω σε αυτά χτίσαμε ξεχωριστά κτίρια και σε κάθε κτίριο φτιάξαμε και οροφοκτησία, φτιάξαμε διαμερίσματα. Να προσέξετε πολλές φορές τα συμβόλαια, η έννοια της οριζόντιας ιδιοκτησίας και της κάθετης είναι λίγο μπερδεμένες και έχει να κάνει με την αντίληψη που είχε ο συμβολιογράφος που συνέτασε το συμβόλαιο. Χωρίς να θέλω να δημοτοποιηθεί παράδοξα από συμβολιογράφους. Υπήρχαν συμβολιογράφοι που επειδή το κτίριο κόβονταν σε μεζονέτες, ανέφεραν ότι ήταν κάθετα χωρισμένο. Κάνουν αναφορά σε οριζόντιες ιδιοκτησίες ουσιαστικά ενός κτιρίου. Ανεξάρτητα από το αν είναι το ένα κομμάτι του κτιρίου πάνω από το άλλο ή είναι δίπλα. Για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τις περιπτώσεις αυτές, γιατί σε αυτό το κομμάτι έχει γίνει αρκετή παρανόηση και την έχουν πατήσει και συνάδελφοι και την πατάει και κόσμος. Επειδή αναφέρει κάθετη, νομίζουν ότι εκτείνεται και έξω από το κτίριο η διανομή που έχουν κάνει και χωρίζουν τις αυλές κάτω από το δοκούν και στο τέλος την πατάνε, γιατί η συνηθέστερη κατάληξη είναι κάποιος να διαφωνεί, να τρέχουν στα δικαστήρια και ανοίγουν ένα κυκαιώνα εξόδων και ταλαιπωρίας, το οποίο θα οδηγήσει στο αυτονόητο ότι τελικά επρόκειτο για οριζόντια ιδιοκτησία και αφορούσε τη διαίρεση του κτιρίου. Άρα προσέχετε στα συμβόλαια το τι αναφέρει παρακάτω και το αν ακολουθεί κανονισμός πολυκατοικίας ή οτιδήποτε σε σχέση με το κτίριο που θα αφορά μάλλον οριζόντια ιδιοκτησία, παρότι μπορεί να μην αναφέρει σύσταση διηρημένης κάθετης ιδιοκτησίας ο συμβολιογράφος. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δει διάφορα πραγματάκια. Αυτές λέγονται διηρημένες, χωριστές, κατόρουφες ιδιοκτησίες. Τι δικαιώματα έχει στην περίπτωση της οροφοκτησίας ή οριζόντιας ιδιοκτησίας ο ιδιοκτήτης? Η νομοθεσία ορίζει και προϋποθέτει για να μπορέσεις να έχεις διηρημένες ιδιοκτησίες οριζόντιες, πρέπει να έχεις να υφίσταται ένα κτίριο και μάλιστα όχι μόνο να υφίσταται, να είναι νόμιμο. Παραπέρα το εμεινέσαμε να είναι νόμιμο. Γιατί εφόσον είναι νόμιμο το κτίριο, είναι δεκτικό στο να διαιρεθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ο νόμος. Αν δεν είναι νόμιμο, δεν μπορεί να διαιρεθεί με νόμιμο τρόπο. Γιατί πρέπει για να είναι κάτι νόμιμο, δεν χρειάζεται να είναι νόμιμο το αποτέλεσμα, χρειάζεται να είναι νόμιμη και όλη η διαδικασία με την οποία διαιρεθεί. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουμε να έχουμε κτίριο με οριζόντιες ιδιοκτησίες, θα πρέπει ή να είναι προϋφιστάμενο, πρακτικά πράγματα με τα δεδομένα τα σημερινά, να είναι προϋφιστάμενο του 1955, τα οποία τα θεωρεί ο νομοθέτης έτσι κι αλλιώς όπως είναι νόμιμα, ή να έχει χτιστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια και να συμφωνεί με τα στοιχεία της νόμιμης οικοδομικής άδειας, ή να έχει τακτοποιηθεί και να είναι τακτοποιημένο και να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ή να είναι αντικείμενο ανώμαλης δικαιοπραξίας. Και ποιες είναι οι ανώμαλες δικαιοπραξίες? Είναι αυτές που γίνονται τελευταία βουλής ή θανόμους. Περιγράφονται σε διαθήκες όπου αποφασίζει ο Θανόν ότι αυτό το διαμέρισμα θα το πάρει ο Κώστας, ο Παναγιώτης, ο Γιάννης και το καθεξής. Σε αυτές τις ανώμαλες δικαιοπραξίες για να κλείσουν θα πρέπει κάποια στιγμή να αρθεί εντός εισαγωγικών το καθεστώς ανομαλίας τους με τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, έτσι όμως όπως ορίζει πλέον ο νόμος, και αν και αυτό είναι εφικτό, με τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι συνιδιοκτήτες. Άρα, δεν μπορείτε να έχετε κτίριο
το οποίο έχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και να μην συμφωνεί πραγματική κατάσταση του κτηρίου με τα συμβόλαια. Τότε έχει καταστρεπτηγηθεί η σχέση η συγκεκριμένη, άρα δεν απαντούν οι δικηγόροι αν σε αυτή την περίπτωση η σύσταση είναι ισχυρή. Αν έχεις επίσης περίπτωση όπου η νομική κατάσταση του ακινήτου, αυτό δηλαδή που περιγράφεται στο συμβόλαιο της σύστασης, είναι διαφορετική από αυτό που χτίστηκε, από αυτό που ζητήθηκε η οικοδομική άδεια, επίσης δεν απαντούν εύκολα η νομική αν έχει ισχύ η σύσταση. Εμείς οι τεχνικοί παίρνουμε το ρίσκο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπέρα και να έχουμε άποψη και για τέτοια θέματα. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία παραπέρα. Εγώ μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπετε, προσπαθώ να σας θέσω αρχές που προκύπτουν από το δίκαιο και να βάλω παραμέτρους που σε αυτές έχουμε δει ότι εστιάζονται τα προβλήματα που σχετίζονται με τα συνδιόκτητα ακίνητα, είτε αυτά έχουν διαιρεθεί, είτε είναι εξαδιαιρέτου. Η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν έχει προθεσμία. Μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ακόμη και όταν είναι το κτίριο στα χαρτιά. Αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι τόσο εκτεταμένο το φαινόμενο με τα προβλήματα αυτά στο Ηράκλειο, όσο και αν σας ακούγεται περίεργο. Δηλαδή να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στα συμβόλαια με την πραγματική κατάσταση. Είναι πολύ πιο εκτεταμένο όμως στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Πολύ περισσότερο από εδώ. Υπάρχει κάτι άλλο, εδώ βοηθήστε με εσείς, γιατί ούτε δικηγόρος είμαι. Υπάρχει κάτι άλλο που σαν αρχή, σαν βάση της συζήτησης μας θέλετε να βάλουμε ώστε να βάλουμε παραμέτρους. Εγώ μέχρι τώρα έχω βάλει 4-5 παραμέτρους για τις οποίες συχνά πυκνά στη συζήτηση που θα κάνουμε θα αναγκαστώ να σας τις ξαναδείχνω, γιατί πολλές φορές τις ξεχνάμε και τις αφήνουμε πιο πίσω. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να επιταχύνει. Δεν έχω κάτι άλλο, το κλεισάω, γιατί μπορούμε. Περνάμε στο στάδιο της συζήτησης των ερωτήσεων. Ο κύριος Νεροδαράκης έχει το λόγο. Το βασικό πρόβλημα, από όσα είπες, Κώστα. Περίμενα να πάρεις το μικρόφωνο, γιατί την ερώτηση μπορούμε να την ακούμε. Εδώ πριν μέχρι να πάρει ο κύριος Νεροδαράκης στο μικρόφωνο, να σας πω ότι να ευχαριστήσουμε κιόλας γιατί το ξεχάσαμε τους διοργανωτές της έκθεσης για τη φιλοξενία και να σας υπενθυμίσουμε, όπως μας ζητήσανε, να επισκεφτείτε μετά το πέρας της συζήτησης και την έκθεση ως αντιστάθμιμα της σημερινής φιλοξενίας. Ευχαριστώ. Ναι, μετά από αυτό που είπες, Κώστα, και μια ερώτηση που μας απασχολεί όλους τους μηχανικούς είναι αν ένας εγκύριος μπορεί από μόνος του να τακτοποιήσει την ιδιοκτησία του. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό. Την ιδιοκτησία του. Την ιδιοκτησία μέχρι την ιδιοκτησία το καταλαβαίνω και θα μπορούσα να το δικαιολογήσω. Βάζω εγώ σε εισαγωγικά το του στο τέλος για να το απαντήσω. Θέλετε να κάνουμε τις ερωτήσεις όλες στην αρχή για να απαντήσουμε μαζί ή για κάθε μία? Θέλετε και να μην χανόμαστε. Νομίζω ότι μένει η απάντηση τώρα και μπορεί να προκαλέσει και άλλες ερωτήσεις. Οπότε θα έλεγα να απαντάς. Εφόσον είναι ναι, άμεσα, ας πούμε, μπορεί να απαντήσει και συνεχίσουμε στην πορεία. Ήδη με αφορμή τη συγκεκριμένη την ερώτηση, κράτησα το του σε εισαγωγικά. Θα σας έδειξα λοιπόν στην αρχή και ξαναέρχομαι. Αν όμως υπάρχει κίνδυνος, παρέχει τη δυνατότητα στον καθένα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα χωρίς να περιμένει τη συνένεση των υπολείπων. Παράδειγμα. Έστω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόστιμο, πολύ σημαντικό από την πολεοδομία, για την κατεδάφιση του κτηρίου. Ο ένας συνιδιοκτήτης από το σύνολο θεωρεί ότι αυτό είναι κίνδυνος για το κτίριο, διότι θα πάψει να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο και αποφασίζει και προβαίνει στην τακτοποίηση του συνόλου της ιδιοκτησίας, όλου του οικοπαίδου και όλων των αυτερεσιών που υπάρχουν στο οικόπεδο. Μπορεί να το κάνει, κανονικότατα, και από εκεί και πέρα να τα βρούμε του συνδιοκτήτες του για τα υπόλοιπα. Αρκεί να τεκμηριώσουν και αυτό αποτελεί κίνδυνο για την ιδιοκτησία. Τώρα, για το του, για αυτό που νομίζει ότι είναι η ιδιοκτησία του, τι θα τακτοποιήσει, το 5% από την κάθε κρεβατοκάμαρα που του ανήκει, το 5% από το κάθε μπάνιο που του ανήκει. Δεν έχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο κομμάτι ιδιοκτησίας του μέσα στη συνδιοκτησία. Έχει συνδιοκτησία, έχει
ολόκληρο το κομμάτι με το ποσοστό του. Αυτό λοιπόν είναι η απάντηση στη συγκεκριμένη διαδικασία. Φυσικά και μπορεί να ταυτοποιήσει με την προϋπόθεση αυτή που σας έδειξα εδώ. Αλλά για ολόκληρο το σύνολο και από εκεί και πέρα μπορεί να διεκδικήσει με άλλη διαδικασία στο δικαστήριο για τα χρήματα που έχει πληρώσει οι συνιδιοκτήτες να καταβάλουν τον οβολό του για το υπόλοιπο. Ξέρω ότι αυτά που σας λέω ενδεχομένως να ακούγονται παράδοξα, παράλογα ή παρανοϊκά. Ένα λεπτό. Υπάρχει συνέχεια στην ερώτηση παρακαλώ. Όμως, στο άρθρο 5, παράγραφο 1-2, αναφέρει ότι αντί να υπάρχει ένα προσύμφωνο συμβουλογραφική πράξη για την οριζόντια που θα γίνει στο μέλλον, θα το αναλύσουμε και αυτό. Μπορεί να τακτοποιήσει με ένα απλό προσύμφωνο της οριζόντιας. Θα το αναλύσουμε και αυτό λίγο πιο κάτω. Δεν το αποφεύγω. Είναι κεφάλαιο ολόκληρο που αξίζει να το δούμε. Το οποίο το αναφέρει σαν πώς. Και ένα λεπτό. Οι συνιδιοκτησίες. Πρώτα απ' όλα η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνουμε να πάμε στο άρθρο 11 να διαβάσουμε έτσι ποιος υποβάλλει την αίτηση. Έχει 5 περιπτώσεις. Αυτό που το ξέρει ο καθένας όταν κάνει τακτοποίησεις, απ' έξω. Λέει ο συνιδιοκτήτης και έχει 5 περιπτώσεις πότε μπορεί ο συνιδιοκτήτης να υποβάλει την αίτηση. Εδώ ένα μεγάλο μέρος καλύπτεται. Έτσι. Το οποίο είναι το προσύμφωνο μέσα, είναι πλειοψηφία, έχει αποκλειστικές χρήσεις, 1002 έχει εδώ που μπορεί. Αυτό μάλλον όποιος κάνει τακτοποίηση θα το ξέρει πάρα πολύ καλά. Του λύνει πολλά προβλήματα. Αυτές τις 5 περιπτώσεις πότε μπορεί να τακτοποιήσει. Το πρόβλημα είναι ότι τα προβλήματα είναι άλλα. Όταν δεν συμφωνούν, είναι πολλοί συνδιοκτήτες, ή όταν δεν τους ξέρουν. Υπάρχουν ακόμα 100, 200, 300 συνδιοκτήτες που όποιος τους βρει, δεν υπάρχει μέσα τους βρει άνθρωπος. Και ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα που έχουμε συνιδιοκτήτες κληρονόμους. Έχει πεθάνει, έχουν μείνει δεκάδες κληρονόμοι και ξαφνικά ποιος τακτοποιεί. Δεν τα έχει λύσει. Δεν έχει πει τίποτα. Ποιος θα το λύσει αυτό το θέμα και πώς θα γίνει, πώς θα κάνουν προσύμφωνα αυτοί οι τίνος. Κάτι που δεν το έχουν. Ακόμα. Δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιά. Πραγματικά είναι πολλά τα προβλήματα συνδιοκτήτες. Θέλει προσοχή. Αυτό πρέπει να ξέρουμε όμως συνδιοκτήτες είναι ποιο. Ότι ο καθένας μπορεί να κάνει έτσι να υπαχθεί στον νόμο. Να νομίζει ότι μπορεί να πρακτοποιήσει για τον άλλο λόγο. Αν δεν υπάρχει καταγγελία, δεν τρέχει τίποτα. Άρα λοιπόν κάποιος που έχει ένα χώρο, είτε σε εξαδιαιρέτη, αλλά είναι δικός του, έχει καλές σχέσεις με τους γείτονες, δεν έχει καταγγελθεί, δεν έχει πιθανόν, θα ποτέ το τολμήσει. Γιατί να τον καταγγείλουν και γιατί να υπάρχει καταγγελία της αίτησής του. Έτσι. Μπορεί αργότερα να το ξεχωρίσει με τη χρυσή εκκλησία, με χίλιους δύο τρόπους δικαστικά και να το αποκλείσει. Εκεί πιθανόν θα τολμήσουμε. Κανείς όμως δεν θα πει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι διευθυνσιακά τα θέματα. Αυτά τα λύσουν τα δικαστήρια. Μην νομίζουμε ότι θα λυθούν με τακτοποίησεις. Αυτά αργότερα θα πάνε στα δικαστήρια. Αν σωστά τακτοποιήσει, όχι. Θα πάνε στα δικαστήρια. Εκτός από αυτό, Αντώνη, λίγο παρακάτω, όταν σε μια συνειδιοκτησία ο ένας θα τακτοποιήσει, ο άλλος αδυνατεί. Μπορεί να προχωρήσει συνεχεία σε σύσταση. Όχι. Τι γίνεται. Απλά θα έχει κάποια πλειοψηφία. Όντως δεν μπορεί μετά να κάνει σύσταση μόνος του, ίσως να μην μπορεί να το πουλήσει, ίσως να μην μπορεί να κάνει πολλά. Δεν μπορούμε να έχουμε σε έναν νόμο όλα τα πλειοψηφία, το τακτοποιεί για συγκεκριμένους λόγους. Έχει κάποια πλειοψηφία. Να μιλήσει συνολικά μαζί με το άρθρο 5. Που σχετίζονται με τον τρόπο που μπορεί να προκύψει διαίρεση εξαδιαιρέτων ιδιοκτησιών είναι κάτι παρακάτω, δεν είναι γιατί θέλω να το αποφύγω. Θα το δούμε παρακάτω. Καταρχήν να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε αυτό που αυτή τη στιγμή είναι συνειδιόκτητο αν δεν θέλουμε να πάμε να διαιρέσουμε αλήθειες. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις καταρχήν. Πριν συζητήσεις για οτιδήποτε άλλο, είμαστε συνειδιοκτήτες και θέλουμε όπως λέτε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είναι μία από τις λύσεις αυτή που δίνει το άρθρο 5. Αν υπάρχει οριζόντια κόστα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, υπάρχει συνέχεια τώρα σε αυτό το θέμα κάτι άμεσο που θέλει να ρωτήσει ο κύριος Δημήτρης Οχρονάκης. Ή να προχωρήσουμε εκεί. Είναι η σειρά μου ή είναι παρεμφερές. Δεν είναι η σειρά σας, αλλά είναι παρεμφερές. Όχι, είπα στον κόστο. Είναι δοξά αριστερά πίσω, κύριε Νερολαδάκη, ο Βασίλης Τολιγκάς. Θέλω να ρωτήσω με ποιο τρόπο ακριβώς τολμούν οι συνάδελφοι να κάνουν αυτά τα βήματα. Αυτό που είπε ο Αντώνης στην εισαγωγή του.
ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πολλοί συνάδελφοι τολμούν. Δηλαδή, τι τοπογραφικό δείχνουν σε αυτή την περίπτωση, με τι στοιχεία κάνουν τη δήλωση, δείχνουν αποκομμένο το οικόπεδο σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα. Να πούμε τώρα μια μικρό, έτσι. Ο συνάδελφος τι έχει να κρίνει για να του δηλώνει άλλος δικό μου. Έτσι, όταν πάει, βλέπει ένα περιφραγμένο χώρο, σε ξαδιαρρέπει. Το έχουν περιφράξει ονόμα. Τι λέει ο νομοθέτης να υποβάλει και τι διαβάζω και κάνει 24-9. Όλοι δηλώνουν 100% δικό τους, οι διοκτήτες, και πραγματικά έτσι το θεωρούν, ότι είναι 100%. Και κάνει την αίτηση με ευθύνη του διοκτήτη. Ο διοκτήτης έχει την ευθύνη της αίτησης, την έχει πάντα ο μηχανικός. Ο μηχανικός δεν γράφει στο 9, τίποτα άλλο. Δεν γράφει πουθενά νόμος ότι πρέπει να αναρτήσει συμβόλαια να διαβάσει. Αν το διαβάσει, δεν μπορεί να μου πει. Έχετε ματάκια και σε αυτό. Σχετίζουμε τον έλεγχο του συμβολέου στο άρθρο 4, που βάζει την έννοια της αντιμετώπισης. Στις αιτήσεις του συγκύριου, όταν δηλώσει αυτός που κάνει την ταυτοποίηση στον νόμο ότι έχει ενημερώσει τον συγκύριό του σαν υπεύθυνη δήλωση. Σήμερα, γιατί η ερώτησή σου δεν αποκλείεται και σε αυτού του ενεργού του παρακολουθού. Θα ακούσουν μια απάντηση. Η ερώτηση είναι όταν έχει ενημερώσει τον συγκύριο θα ταυτοποιήσει. Πραγματικά δεν γνωρίζουμε. Μία αίτηση μπορεί να βγει άκυρη, γιατί είναι λάθος αίτηση. Δηλαδή, αν είναι συγκύριος, ο οποίος συγκύριος δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη μου, πρέπει να ακυρωθεί επί τόπου. Είμαι συνειδιοκτήτης, δεν έχει τη σύμφωνη να ακυρωθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Συνήθως το τολμάνε αυτοί που ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει τέτοια αίτηση. Κάνει ο συγκύριος μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ενημερωθεί από αυτόν που μπαίνει στη διαδικασία και συμφωνεί για την τακτοποίηση. Μιλάω τώρα για περιπτώσεις που είναι σύμφωνα που δεν θέλω να πάνε σε ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν θέλω να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και αν αλλάξουν οι κληρονόμοι ή οτιδήποτε, έχει στο προηγούμενο ιδιοκτήτη την έγκριση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό καλύπτει. Εγώ τουλάχιστον έτσι αυτό πρέπει να χρησιμοποιώ. Δεν ξέρω αν μπορεί αργότερα να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Για συγκύριους μιλάω, έτσι. Γιατί να μην καλύπτει όταν είσαι σύμφωνη γνώμη σου ιδιοκτήτη. Έχει τη δήλωση, έχει υπογραμμένη, ξέρουμε ότι έχει υπογράψει ο ίδιος ή έχει κάπου σε κάποιο τσέπο. Τα κουνήσεις αφορά το σύνολο του ακινήτου, του πολυοδομικού οικοπαίδου ή αφορά ένα τμήμα. Αφορά το τμήμα του ιδιοκτήτη, αλλά ενημερώνει το υπόλοιπο συγκύριο. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε στην αρχή, για το συγκεκριμένο κομμάτι, το κομμάτι του, δεν γεννάται ζήτημα σύμφωνης γνώμης των υπολείπων. Είναι συμμετοχή στη διαδικασία, διότι είναι συγκύριο. Δεν μιλάω για το κανάλι αυτό πάνω. Σε ένα εξαδιαιρέτου ακίνητο, αποφάσισαν οι άνθρωποι άτυπα, η μαγική λέξη άτυπα, ότι ο καθένας θα χρησιμοποιεί αυτό το δικό του κομματάκι σαν να ήταν δικό του. Η μαγική λέξη είναι σαν να ήταν δικό του. Με το σαν να ήταν δικό του όμως δεν μπορούμε να κάνουμε δικαιοπραξίες. Ούτε μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα, πολλές φορές στις διαδικασίες που τρέχουν, είναι ότι με το σαν να ήταν δικό του το θεωρούμε δεδομένο και προχωρούμε στα παραπέρα. Αν δεν είναι καθόλου έτσι. Στο κομμάτι τώρα για το αν ο μηχανικός πρέπει να ελέγχει ή δεν πρέπει να ελέγχει. Ειδικά όταν έχει εκδοθεί οικονομική άδεια. Στο άρθρο 4 ζητάει τον πρώτο έλεγχο που πρέπει να κάνει ο μηχανικός που είναι η αντοχή της έκτασης του ακινήτου για το οποίο αφορά. Αν λοιπόν έχω ένα ακίνητο που γράφεται 4 στρέμματα και έξω είναι 3,5, ελέγχεται για το αν θα πρέπει να γίνει δήλωση του τίτλου. Άρα ο μηχανικός για να μπορέσει να κάνει τακτοποίηση ή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το θέμα θα πρέπει να δει χρειάζεται διόρθωση του τίτλου ή όχι. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν χρειάζεται να δούμε τα συμβόλαια και σε περιπτώσεις ιδιαίτερα που πρόκειται για συνειδιοκτησίες εγώ θεωρώ ότι επιβάλλεται να το αναζητήσουμε γιατί είναι κρίσιμο για την πορεία της δουλειάς που θα κάνουμε μετά και κινδυνεύουμε να βγει μια δήλωσή μας ανακριβής χωρίς να θέμε με ευθύνη του ιδιοκτήτη, αλλά αν δεν απείσεις εσύ ένα δικαστή ότι δεν ήσουν ασυνυπεύθυνος. Εγώ γι' αυτό το λόγο το λέω και να πω εδώ ότι κάθε τι από αυτά που συζητώ τουλάχιστον εγώ είναι συντηρητικό σαν άποψη, ακούγεται παράδοξο, αλλά φροντίζω να είναι συμβατό με τα βασικά πράγματα που έχει νομοθεσία για να ξεμπλέκει γρήγορα και εύκολα ο μηχανικός. Εντάξει, άρα στο θέμα που είπατε, δεν γίνεται ζήτημα μόνο για το συγκεκριμένο κομματάκι, ακόμη και αν συμφωνούν οι προηγούμενοι. Αν σκοπός τους είναι να διαιρέσουν στη συνέχεια το ακίνητο,
Εκεί ή θα πάνε με το άρθρο 5 ή θα πάνε με τρόπο τον οποίο θα το συζητήσουμε εκτός από το άρθρο 5. Υπάρχουν δύο τρόποι για την τακτοποίηση. Κάποιο άλλο θέμα που να αφορά, προσέξτε, συγκυριότητα χωρίς να γεννάτε ζήτημα διανομής ή αντιμετώπιση κάποιου κομματιού ξεχωριστά. Στις σχέσεις δηλαδή των συγκυρίων στο υφιστάμενο πράγμα που έχουν. Πάνω σε αυτό τώρα ήθελα να ρωτήσω, στην ίδια ακριβώς περίπτωση, αν ο ιδιοκτήτης έχει κάνει δικαστική επικύρωση, κατοχυρωνόμαστε εμείς για αυτό που έχει κάνει ο ιδιοκτήτης, δηλαδή... Να τα μεταφράσω λίγο σωστά. Να τα μεταφράσω λίγο εγώ σωστά για να είναι και συμβατά και με την νομοθεσία. Δεν υπάρχει έννοια της δικαστικής επικύρωσης. Ο δικαστής δεν επικυρώνει. Ο δικαστής αποφασίζει. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δικαστική διανομή. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει γίνει δικαστική διανομή και έχει μεταγραφεί, το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει αποκοπεί είναι ένα ξεχωριστό, ένα ξένο πράγμα ανεξάρτητο από μόνο. Γεννάται ένα θέμα όμως, ειδικά με αυτές τις αποφάσεις διανομών, γιατί πολλές φορές δεν αναφέρονταν η ύπαρξη κτηρίων ή τι συνέβαιναν αν έχουν εκδοθεί οικονομικές άδειες που πατούσαν στο αρχικό γήπεδο. Παράδειγμα, έχει εκδοθεί οικονομική άδεια σε ένα γήπεδο 10 στρεμμάτων και κάποιος από τους κατοπινούς συνειδιοκτήτες με δικαστική απόφαση απέκοψε ένα κομμάτι ενός στρέμματος στην άλλη άκρη του γήπεδου. Τι γίνεται με την τύχη του κτηρίου του άλλου, το οποίο έχασε τα 10 στρεμματάκια του και είναι πλέον 9. Αναπάντητα είναι τα ερωτήματα, δεν είναι αναπάντητα. Ο δικαστής ασχολήθηκε και έκανε την απόφαση το πιθανότερο, βλέποντας ότι το γήπεδο δεν έχει κτίρια. Δεν έχει κτίρια. Νομικά είσαι κατοχυρωμένος για το ότι έχεις ανεξάρτητες ιδιοκτησίες των γηπέδων. Δεν είσαι κατοχυρωμένος ότι η άδεια που είχε για παράδειγμα το κτίριο θα είναι σε ισχύ, γιατί δεν έχει το γήπεδο για το οποίο βγήκε. Άρα η συγκεκριμένη δικαστική διανομή πιθανότατα μετατρέπει σε αφαίρετα κτίρια, κτίρια τα οποία μπορεί μέχρι πριν τη διανομή να ήταν απολύτως νόμιμα. Σε τέτοιες διαδικασίες χρειάζεται έλεγχος ότι με το νέο γήπεδο πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες και να ενημερωθεί ο φάκελος στην πολεοδομία. Εκτός και αν η δικαστική απόφαση έχει λάβει μέρημνα για την ύπαρξη των κτηρίων, τι γίνεται με την τύχη τους. Πολύ σπάνια πήγαιναν άνθρωποι που είχαν οικονομική άδεια στο δικαστήριο και να φαίνονται στα τοπογραφικά και τα κτίρια και όλες οι διαδικασίες. Αν έχουν υπάρξει τέτοιες δικαστικές αποφάσεις, είμαι σίγουρος ότι ο δικαστής τις έχει λάβει υπόψη του και έχει διαιρέσει, λέγοντας και π.χ. ότι το συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί να είναι κατά παρέκκληση άκτιο, διότι αυτό εκείνο το άλλο με τη δική του τεκμηρίωση και αιτιολογία και με τις δυνατότητες που του παρέχει ο νόμος. Δικαστής είναι. Αποφασίζει, δεν επικυρώνει. Να υπενθυμίσω. Εντάξει. Προβλήματα δημιουργούν αυτά, όχι άμεσα, ιδιοκτησιακά είναι ξένο πράγμα αυτό, εφόσον δικαστικά διανεμήθηκε. Με τα κτίρια τι γίνεται, είναι ένα θέμα. Συνάδελφε, υπάρχει κάτι συναφές, άμεσα συναφές με το θέμα τώρα αυτό της ερώτησης που έγινε από τον κύριο Στουλικά. Πάμε... Συναφές άμεση όμως. Κατάλογο ερωτήματος. Ναι, απλά θα προχωρήσουμε κύριε Δημήτρη, απλά θέλω να δω αν υπάρχει κάτι συναφές, να το λύσουμε τώρα και μετά περνάμε σε δεύτερη φάση. Δημήτρη, έχεις κάτι συναφές. Έχω υπόψη μου συμβόλαια τα οποία ας πούμε σε ένα ακίνητο δύο στρέμματα. Έτσι είναι. Είναι 10 ακίνητα επάνω, 10 ιδιοκτήτες, στα συμβόλαιά τους μέσα γράφει ότι θα έχουν τη συγκεκριμένη χρήση ενός συγκεκριμένου χώρου που αποτυπώνεται πάνω στο τοπογραφικό. Ενώ, δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχουμε μια συγκυριότητα στο όλο το ακίνητο, αυτό που γράφεται μέσα στο συμβόλαιο. Ισχύει, είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το επικαλεστεί, εν πάση περιπτώσει, και να πει ότι εγώ ουσιαστικά έχω κάνει την τακτοποίηση. Εύστοχη και ευλογή ερώτηση, με τη διαφορά ότι η αναφορά της χρήσης στο συμβόλαιο δεν απαντά στις εξής νομικές παραμέτρους. Η χρήση αυτή αποτελεί κατοχή, η χρήση αυτή αποτελεί νομή ή η χρήση αυτή αποτελεί κυριότητα. Η χρήση γενικώς και αορίστως δεν έχει νομική υπόσταση. Θα πρέπει να έχει τα υπόλοιπα πίσω της. Θα πρέπει να το καθίσει. Αυτό το απαντάει η περίπτωση 3. Ποιος έχει δικαίωμα να αιτηθεί επί αυθαιρέτων κατασκευών ενδιαφέροντων αλλαγών χρήση σε χώρα κινήτων, για το οποίο έχει συσταθεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης χωρίς να απαιτείται η συνέχιση ιδιοκτήτων. Πολύ απλά
Πιθανόν, αν δεν ξέρετε, το απαντήστε. Ζητήστε από τον ιδιοκτήτη να φέρει από κάποιο δικηγόρο ή νομικό μια έκθεση ότι έχει αποκλειστεί η χρήση. Ζητάς δηλαδή να περιγράφει αυτό που έχει περιγράφει μέσα στο συμβόλαιό του. Το περιγράφει. Αν δεν μπορεί να το εξηγήσει ο μηχανικός, θα ζητήσει νομική εξήγηση. Έχει αποκλειστική χρήση. Το έχω πει. Αφού το περιγράφει, ότι έχει 300 μέτρα στη βόρεια πλευρά πίσω από τον Τζιλονίδη. Λοιπόν, να περάσουμε στον Δημήτρη Κουρνάκη. Ναι. Εγώ Κώστα, καταρχήν. Συγγνώμη, Νότα, επειδή ήταν πιο μπροστά και τον προσπέρασα προηγουμένως, γι' αυτό όχι... Λοιπόν, καλωσορίζω μου στέλνεις να είμαι στο μεταξωτέρα σε κάτι από μέσα. Δεν πειράζει. Θα αλλάξω λίγο το κλίμα, πιάνοντας λίγο το τελευταίο μια διάσταση. Ίσως ο νομοθέτης όταν έβαζε τον νόμο περί εξέδρων μήτρων κλπ. Κλπ. Να έχει στο μυαλό του ότι με την πάροδο του χρόνου θα υπάρξει και παιδεία και συλλογικότητα στον ελληνικό λαό. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι ούτε παιδεία υπάρχει, ούτε συλλογικότητα, και αυτό ακριβώς συζητάμε σήμερα τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τα εξαρτημένα του οικόπεδα, με τις αυθαίρετες κατασκευές και όλα αυτά. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο, κάποιος το είπε, νομίζω ο Αντώνης το είπε, ότι κάπου πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις, διότι ακόμα στη λογική του Κώστα του Χαμηλοθόρη, του φίλου που ξέρει πάρα πολλά και πασχίζει καθημερινά και δίνει πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως και ο Αντώνης, μας πληροφορούν, μας ξέρει πάρα πολλά ζητήματα με αυτό το τεράστιο θέμα των αυθαιρέτων, των τακτοποιητών, τακτοποιήσεων. Από εδώ θα κάναμε τίποτα. Εάν αγαπητέ Κώστα, μετρούσαμε όλα 9,3 και 4 και 5 στρέμματα, όπου υπήρχαν 10 και 15 διοκτησίες. Εάν έπαιρνε έτσι το θέμα, μάλλον τότε δεν θα υπήρξε καμία νομοποίηση. Υπάρχουν πάντως τρύπες μέσα από τον νόμο, διότι αν υπάρχει δυστοχία, δυσκολία να μετρηθούν ένα οικόπεδο ή ένα οικόπεδο, τότε μπορεί το επόμενο τμήμα να μετρηθεί και να τακτοποιηθεί. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που λύνουν τα θέματα. Θα γυρίσω λίγο στο κομμάτι του νομιλιακού. Πρέπει να πω και να το μάθετε εδώ ότι στο άρθρο 20 παράγραφος 3 που μιλάει για μείωση κατά το ίμιση του προστίμου, του ειδικού προστίμου, εάν γίνουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων και στρατικής επαρχίας, πρέπει να ξέρετε ότι ξεκίνησε το Ηράκλειο. Δεν μειώνεται, συμψηφίζεται. Συμψηφίζεται και εκεί είναι σωστό ο Κώστα μου, όχι, μειώνεται, αλλά ο καθένας από ποια πρόβλημα το βλέπει. Εσύ πρώτα το βλέπεις μισογεμάτο το κορτήρι, εγώ το βλέπω μισοάδιο. Εγώ θεωρώ ότι είναι όπως πρέπει τα πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα αυτή δημιουργεί μια κίνηση στην αγορά, στην τερματωμένη αγορά της οικοδομής. Ένα. Δεύτερο, δημιουργεί κίνητρα, ψευτοκίνητρα θες. Κίνητρα, εγώ θεωρώ ότι είναι σωστά, που έχουν μέσα την οικονομική προσέγγιση, που σου λέει το εξής, ας αναβαθμίσει το σπίτι μου ο Έλληνας. Λειτουργεί, ακόμα δεν ξεπέρασε το σύνδεμα της πατάτας, ας πούμε. Δεν έτρωγε πατάτες και μόλις, ξέρω, μόλις στο Σύνταγμα, στην πατέρα Συντάγματος, έβαλε φορούς, ας πούμε, η τότε κυβέρνηση, για να μην τις κλέψουν, πήγαν και τις κλέψουν τις πατάτες και έτσι διαδόθηκε η πατάτα. Έτσι και εδώ, λοιπόν, ο Έλληνας ίσως δεν έχει ακόμα αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση για να κάνει ενεργειακές αναβαθμίσεις, ίσως ακόμα το ενδιαφέρον ότι θα γλιτώσει το 50% του προστίμου. Η ουσία πάντως είναι μία, ότι και η οικονομία κινείται. Μέσα σε αυτούς είναι και η μηχανική και σαφώς γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση που συγκυριακά βοηθάει και αυτό που λες εσύ ότι πληρώνουμε λόγω ρήπων και εμείς δεν ξέρω πόσο ποσό ετησίως, έτσι αυτό το γελίο μέτρο που προέκυψε από το Κιώτο πριν περίπου 12 χρόνια. Να πω λοιπόν και να υπενθυμίσω ότι από εδώ ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, μάλιστα από ένα γράμμα δικό μου, το πήραν οι βουλευτές του νομού Ηρακλείου, το προώθησαν έτσι στην συνάντηση με τον Αλέξη, τον Σοκράτη, τον Αλεξιάδη, τον Γενικό Γραμματέα και έγινε μάλιστα τότε πρότεινα εγώ 30-40% μείωση, έγινε 50%. Πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Επίσης, πάλι επειδή καθυστερούσε να βγει αυτή η κοινή υπουργική απόφαση και επειδή τελικά και εμείς οι μηχανικοί που είμαστε αυτοί που το προπαγανδίζαμε, κάποτε το καταλάβαμε, δημιουργήσαμε ένα κίνημα μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων που έχουν αυθαίρετες κατασκευές, άρχισε να πιέζουν τα πράγματα και πριν ένα μήνα έγινε πάλι από τοπικούς βουλευτές, έγινε επερώτηση στη Βουλή για να τελειώσει τέλος πάντων το θέμα με την κοινή υπουργική απόφαση και να ξαναδοκάρει το σύστημα.
Αυτά όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση. Θεωρώ και είχα πει και προεκλογικά όταν γινόταν οι αυτοδιοικητικές εκλογές ότι κανονικά οι δήμαρχοι θα έπρεπε να κάνουν ένα πράγμα, να πηγαίνουν έξω, να πηγαίνουν στις γειτονιές, το να που υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία θαρέτων και να προσπαθούν να εντάξουν, να πείσουν τον κόσμο ή να γράψουν καταλόγους με πολύ κόσμο να τακτοποιήσει τα αυθαίρετα οικόπεδα τους, τα αυθαίρετα κτίσματά τους. Για ποιο λόγο? Διότι έτσι με ένα νούμερο μεγάλων ανθρώπων που θα έχουν τη διάθεση να τακτοποιήσουν, θα μπορούσαν να παρέμβουν, να γίνει τελικά αυτό το ελεηνό, ας πούμε, μέτρο του 83-2003, που είναι τεράστιο το ποσό, ας πούμε, σε σχέση με ένα ή δύο μήνες πριν το 83, έτσι, το ποσό το ξέρω είναι πάρα πολύ μεγάλο, ποσό το οποίο είναι άδικο, διότι από το 83 μέχρι το 84, μόνο από το 84 μέχρι το 83, δεν έγινε κάτι, δεν έφτιαξε σχέδιο πόλης, άρα αυτός που έκτισε παράνομα είχε τα ίδια κίνητρα με αυτόν το 83. Δώστε το στο θέμα, είναι μεγάλο, αλλά δεν θέλω να το ανοίξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πείσουμε, νομίζω ο Αντώνης το είπε αυτό το πράγμα, να πείθουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Αλλά το τεχνικό μελητήριο πρέπει αλλού πραγματικά να ρίξει το βάρος του. Ποιο? Το πράσινο ταμείο, να μπορέσουμε το 70% να έρχεται στην περιοχή, στην πόλη, που από εκεί έχει αντιληφθεί το ποσό αυτό, για να γίνουν έργα ανάπλασης των περιοχών των αυθαιρέτων. Εξάλλου και αυτή είναι η φιλοσοφία. Ο Δ. νόμος 4178 γράφει στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο δεν το διαβάζω μέσα. Είναι ερωτήσεις το καθένα. Το είπα να ρωτήσεις. Λάθος κάναμε. Είχα πει ερωτήσεις και ερωτήσεις. Δεν το ολοκληρώνει. Εντάξει, είπαμε ερωτήσεις. Είναι τοποθετήσεις. Είναι λίγο η τοποθέτηση. Ακούστε, πρώτα να πούμε καλά και μετά να μιλάτε. Θα ρωτήσεις το ερωτήσεις. Να πούμε επίσης το εξής, ότι στο δεύτερο κεφάλαιο του 4188, εάν είδε μέσα το τι προτείνει με τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν από το πράσινο ταμείο, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Και όμως εμείς στεκόμαστε στο αν είναι εξαδιασμοί του, στο αν, πώς θα πληρώσει λιγότερο ή περισσότερο. Κύριε, διαβάστε το 4188, είναι ένας ανατρεπτικός νόμος, βγάζει από την ομοιρία πολλούς Έλληνες που χρόνια για τους χύψη ο μεγαλόγος, και εδώ δεν ακούσει και αγαπητά Κώστα, δεν υπάρχει ποιο ήταν ο παπαρονικά η πραγματική αιτία, ποιοι δημιούργησαν, κάποιοι πολιτικοί δημιούργησαν το φαινόμενο των αυθαιρέτων. Και να μην ξεχάσουμε, και κλείνω εδώ πέρα, ο ένας πολιτικός τέλειος που βάλε ήταν ο υπουργός Ορταξίας του 1979, που ειδικά στην πόλη μας μείωσε κατά 60%, κατά 40% την οικοδομησιμότητα, μια εποχή που η πόλη μας, η περιοχή μας, τραβούσε αναπτυξιακά, ίσως ήταν και η πρώτη, ήταν η πρώτη σε παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα θέματα δεν είναι τεχνικά, είναι πολιτικά. Το θέμα των αυθαιρέτων είναι πολιτικό θέμα και γι' αυτό και εγώ μίλησα πολιτικά. Κουράγιο σε όλους μας και ειδικά σε εσάς, τους δύο τουλάχιστον που είστε εδώ πέρα, τον Κωστή και τον Αντώνη, που τραβάτε και τις ιδιοτροπίες μας και σαφώς ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν χτίζει κάτι από την αρχή. Έχει πει μέσα η νοοτροπία εκατοντάδων χρόνων στο κεφάλι του κάθε ένα που ξεκίνησε για να κάνει αυθαίρετο με τον τρόπο που έκανε. Συγχαρητήρια και μια φορά για αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε τον κύριο Νατασαρή και ο Δημήτρης Χωνάκης έχει το λόγο. Ναι, με συγχωρείτε, θα ξεκινήσω από το τέλος του Σαρή. Τι ο Σαρής το πολιτικό πίνησε, εγώ με τεχνοκράτηση θα μιλήσω λίγο τεχνικά. Καταρχήν να συγχαρώ και εγώ για αυτήν την πρωτοβουλία του τεχνικού επιμελητήριου και να εξάρω και να επισημάνω πραγματικά τη διάσταση του προσώπου χαμηλοθόρη Κωστή, ο οποίος όσες φορές προσέτρεξα τηλεφωνικά σε αυτόν, βρήκα αυτό που έψαχνα και βρήκα την απάντηση που έψαχνα. Λοιπόν, οι ερωτήσεις είναι συγκεκριμένες για να είναι και ουσιαστικές, γιατί πράγματι στην εφαρμογή του νόμου συναντάμε κάποια προβλήματα. Εγώ τουλάχιστον πριν να το συναντώ, αγαπητέ Κώστα, είναι αυτό που λέει περί του χρόνου κατασκευής του αυθαιρέτου. Εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί είναι γενικά και αορίστως να αποδειχθεί με κάποια δημόσια έγγραφα κτλ. Κτλ. Αυτά δημόσια έγγραφα στις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται ή και αν υπάρχουν, πολύ δύσκολο να βρεθούν. Όσον αφορά την ημερομηνία του 28/7/2011, μιλάει για αεροφωτογραφίες που δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί όσον αφορά το ΤΕΛ. Και όσον αφορά το 83/85 τις κατηγορίες αυτές, είναι πάρα πολύ που έχω πρόσφατο παράδειγμα το 85 και έχει ο άνθρωπος σύνδεση του 65 και πήγα στην ΕΕ και πού να βρει φάκελο του 65. Και ήθελα λοιπόν εδώ πάνω να δω πόση ελαστικότητα υπάρχει σε αυτό το χρονολογίας κατασκευής και πώς και ποια θεωρούνται επιτέλους δημόσια έγγραφα. Το λέω του ανθρώπου δεν έχει συμβόλαιο, ξέρεις τώρα. Η εξαρτηγία του κυρίως και ως εκκλησία στα χωριά ή θα φέρει κάποιο χαρτί από το Δήμο, θα φέρει κάποια επίσημη δήλωση.
Δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα. Και τι είναι τελικά δημόσια έγγραφα. Δηλαδή, είναι το χαρτί του Δήμου, είναι το χαρτί της ΔΕΗ, είναι δημόσιο έγγραφο. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Τι θεωρούμε δημόσιο έγγραφο. Να τα πω όλα μαζί, έχω τρεις ερωτήσεις. Στην πρώτη κατηγορία, Κώστα, ο νόμος λέει παράδειγμα. Δεν υποβάλλει. Ένα λεπτό για το θέμα του χρόνου κατασκευής. Και εγώ γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα. Αν δεν υπάρχει κανένα άλλο δημόσιο έγγραφο, δεν εμποδίζει κανένας τον ενδιαφερόμενο ή τον μηχανικό του να υποβάλει ένα αίτημα στην υπηρεσία δόμησης μαζί με ένα φάκελο και με μια ωραία τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης της άποψής του, μαζί με τις αεροφωτογραφίες του ενδεχομένως και τη φωτοερμηνεία του, γιατί έχω π.χ. για παράδειγμα αεροφωτογραφία του 77 και του 85. Το κτίριο υπήρχε στην αεροφωτογραφία του 85, δεν υπήρχε στην αεροφωτογραφία του 77. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι φτιάχτηκε μέσα σε αυτό το διάστημα. Αλλά ποιο έτος φτιάχτηκε, εκεί δεν εμποδίζει κανείς τον μηχανικό ή τον ιδιοκτήτη του να συντάξει μια ωραία τεχνική έκθεση με την άποψή του, με την ανάλυση του για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, για τα υλικά, για το ένα και το άλλο, να το υποβάλει στην πολεοδομία. Να κάνει αυτοψία η πολεοδομία και να βεβαιώσει το χρόνο κατασκευής και αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Δεν πρόκειται ποτέ. Για να το παρακαλώ. Παρακαλώ. Ξέρω ότι αυτό θεωρείται ότι δεν γίνεται. Παρόλα αυτά, παρακαλώ ησυχία. Εντάξει, η άποψη του Κωνσταντίνου είναι λίγο ριζοσπαστική, αλλά δεν είναι μια άποψη ριζοσπαστική. Πηγάζει από την υποχρέωση που έχουν οι υπηρεσίες και από την υποχρέωση που έχει για το ποια δουλειά έχει να κάνει ή δεν έχει να κάνει. Οι υπηρεσίες δόμησης ελέγχουν τη δόμηση στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Άρα είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχουν δέσμια υποχρέωση, όπως αρέσει να λέει ο Μιχάλης, να δώσουν απάντηση και σε τέτοιο αίτημα. Αν δεν έχουν τα τεχνικά μέσα, την τεχνογνωσία, τη δυνατότητα να το κάνουν, τότε στην απάντησή τους θα απαντήσουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Τέτοια έγγραφα έχουν εκδοθεί στο παρελθόν πολλάκις, στις βεβαιώσεις για το ότι είναι προϋστάμενο του 55, προϋστάμενο του 70, για τους χρόνους δημιουργίας ακινήτων και δεν είναι ένα καινούριο φρούτο το οποίο ο χαμηλοθόρης το επικαλείται τώρα. Έχει συμβεί, σας παρακαλώ, να το τελειώσω λίγο. Έχει συμβεί και υπάρχουν τέτοια έγγραφα. Ακόμη και από την πολεοδομία του Ηρακλείου. Τα έχω διαβάσει με τα μάτια μου σε περιπτώσεις που φέρουν συνάδελφοι. Άρα, όταν συζητούμε λοιπόν για δημόσιο έγγραφο, ακόμη και ένα τέτοιο έγγραφο θα μπορούσε να αποδεικνύει το χρόνο κατασκευής. Κάθε τι άλλο από αυτά που έχετε στα χέρια σας, όταν δεν είναι κλασικά δημόσια έγγραφα, αποτελούν σοβαρές ενδείξεις. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, του αρμοδίου μας, που θεωρείται δημόσιο έγγραφο, του οικείου Δήμου. Τεχνική υπηρεσία του οικείου Δήμου. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για μια συγκεκριμένη περίπτωση μόνο. Σας είπα, η αρμόδια υπηρεσία που μπορεί να απαντήσει για την παλαιότητα, περιλαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που θα υποβάλει ο πολίτης, π.χ. στα αυτά που θα συνυποβάλεις θα είναι και η βεβαίωση αυτής της ελληνικής υπηρεσίας, είναι η υπηρεσία δόμησης. Γιατί κάνει εντύπωση που σας λέω ποια είναι η αρμοδιότητα της υπηρεσίας. Αντώνη, είναι στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας δόμησης ή δεν είναι? Θα τα απαντήσω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, για να καταλάβουμε κάτι. Ή πιθανόν εφόσον του συμβεί το 55, γιατί είναι να μην πιστοποιήσει το 75 ή αν είναι το 89 ή το 2000. Εγώ σας πω ποιες είναι οι αρμοδιότητες. Πραγματικά με τα ίδια αρκαλιά σου. Δεν γίνεται. Δυνατά. 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 Αν είναι, θα το αποδείξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθουν 100 μάρτυρες από το χωριό στο δικαστήριο, όταν θα πάρουν το ΙΠΕΚΑ και θα πούνε το όχισε. Δεν είναι πάνω. Αρκεί να είναι, αρχίζουμε αυτό, το κτίριο να είναι. Αν πάμε να αποδείξουν κάτι που δεν είναι, αρχίζει να ζωνίζει το πράγμα. Τώρα, η δουλειά του μηχανικού ποια είναι, πρώτα απ' όλα. Να τεκμηριώσει ότι έκανε σωστά τη δουλειά του. Δεν πάμε και λέμε το κτίριο του 75 γιατί μας το είπε ο πελάτης, είναι του 75. Το έχω ζήσει. Και του λέω για κάτσε. Πήγαινε πάρε αεροφωτογραφίες. Μα έχει το 86. Ωραία, φέρε το 86. Δεν υπήρχε το 86. Άρα πρέπει να κάνουμε σαν δουλειά μας. Η πρώτη δουλειά να ψάξουμε όλα τα μέσα, είτε αεροφωτογραφίες είτε έτσι αλλιώς, να αποκλείσουμε το να μην είναι. Όταν όμως εμείς όλα τα στοιχεία που έχουν συνηγορούν ότι πιθανόν και να είναι. Έχουν και τεκμηρίωση. Μπορούμε σαν μηχανική να τεκμηριώσουμε από την κατασκευή, από τα υλικά κατασκευής και με τη μαρτυρία του ιδιοκτήτη που δεν πάνε τον ψεύδι θα μας πάει σαν δικαστήρια και αυτό δεν το πρόλεψε ο νομοθέτης, ότι ο μηχανικός όταν κάνει μια αίτηση δεν θα πει ψεύδι τον πελάτη του.
γιατί δεν το πάει στο δικαστήριο. Όταν του λέει ότι είναι το 75 και δεν έχει στοιχεία να τεκμηρώσει κάτι διαφορετικό, είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει. Διαφορετικά πρέπει να τον πει ψεύτη, γιατί τη στιγμή κινδυνεύει με άλλες νομικές συνέπειες ο μηχανικός απέναντι στον πελάτη. Άρα λοιπόν, τεκμηριώνουμε τουλάχιστον να μην είναι διαφορετικά. Όταν το τεκμηριώνουμε το θέμα και έχουμε και το πελάτη και λέει ναι, είναι το 75, όλη η ευθύνη δική του. Αν αποδειχθεί διαφορετικά, είναι ευθύνη δικιά. Δεν είναι δικιά σας. Υπεύθυνη δήλωση δηλαδή. Ναι. Για δηλαδή. Η δουλειά μας είναι να μην φαίνεται από πουθενά, είτε από αφορτικό σχεδίου πόλεως, είτε από φωτογραφίες, είτε από οτιδήποτε μπορούμε να δούμε σαν μηχανική ότι αυτό δεν είναι το 75. Όταν όμως θα την κάνουμε δουλειά. Θα την κάνουμε. Θα πάμε να δούμε μήπως τα κουφώματα, μήπως η κατασκευή. Ξαφνικά θα δούμε και μια εντελώς καινούργια προκάτ κατασκευή. Γιατί έχουμε ζήσει βεβαίως δημαρχών πριν του 55 προκάτ κατασκευή του 2015. Υπάρχουν και αυτά. Αυτά θα πρέπει να προσέχουμε. Πάμε, κάνουμε αυτοψία, βλέπουμε το χτίσμα, το λεπτάνε και λέμε του πελάτη. Κανένα πρόβλημα, φέρνει υπέρ τη δήλωση, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Επειδή πώς θα ανέφερε την έκθεση σαν τεκμηριωσήμα, να ολοκληρώσω το. Αν έχεις κάνει όλα αυτά που λέει ο Αντώνης και τα έχεις στα χέρια σου, δεν έχει λόγο και η πολεοδομία μετά να σου δώσει τέτοια βεβαίωση. Η πολεοδομία δεν θα σου δώσει το στιγμή. Η πολεοδομία θα τη δώσει να πει. Αν δεν σου αγγιάνει, θα γιορτάσει μετά. Αλλά μας καλύπτει η περιτροπή στην πολεοδομία Καστελίου μια φορά την εβδομάδα μαζί με την κυρία Τραγκελάκη. Αν είναι δυνατόν. Μιλάει ότι έχει παρελθόν. Να ξεπεράσουμε δύο πράγματα. Άλλο πράγμα η αρμοδιότητα των υπηρεσιών και άλλο πράγμα η δυνατότητα των υπηρεσιών. Γιατί η δυνατότητα. Καταλαβαίνω την ικανότητα, η διάκριση όμως πρέπει να γίνεται γιατί μερικές φορές ξεχνάμε. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες ποιου και για ποιο πράγμα. Γι' αυτό το λόγο του λέω. Επειδή μίλησε για τεχνική έκθεση, ο νόμος λέει τεχνική έκθεση. Υπάρχει στα πρόσθετα στοιχεία μια τεχνική έκθεση που καταγράφουμε. Αυτή η αρχή ή χρειάζεται καινούργια. Εκτός από αυτή προσθέτεις και μια έγγραφη. Ναι, εάν θέλεις είναι υποχρεωτικό δηλαδή. Όταν θέλουμε τεκμηριώνουμε. Όχι λέμε μια απλή τεχνική έκθεση. Το σπίτι του Τάδε του 55. Με τα τεχνίδια. Ναι. Και δεν ξέρει κανείς τι είναι, θα πάμε και θα κάνουμε δουλειά. Ναι. Θα δουλέψουμε και αν δεν ξέρουμε θα το δώσουμε στον άλλο συνάδελφο που ξέρει. Προχθές έφερε ο συνάδελφος μου έφερε και του είπα ξεκάθαρα, είσαι 30 χρόνια μηχανικός, δεν είναι δουλειά σου. Πήγε να βρει μηχανικό να τεκμηριώσει το 55. Του το είπα ξεκάθαρα. Ότι δεν είναι δουλειά σου. Τα στοιχεία που δημιουργούν σε αυτό, ναι. Κώστα, επίσης ο νόμος λέει κατηγορία 75. Δεν υποβάλλονται σχέδια κτλ. Και πάμε στην άρτηση του ΤΕ και έχει τσεκάρει τα σχέδια της κατόψης. Τι κάνεις εκεί. Άλλα λέει το ΤΕ, άλλα λέει ο νόμος. Στο ΤΕ είναι τσεκαρισμένα αυτά που ζητάει και δεν το ξετσεκάρει αν τα προσκομίσεις, ο νόμος το απαγορεύει. Ρητά το απαγορεύει. Ναι, και το 83 και το 75. Αν ήταν πρόβλημα τόσο όσο το λες, σίγουρα θα το είχαν θέσει και άλλοι συνάδελφοι με τέτοια. Όχι πρόβλημα, το έχει τσεκάρει. Φοβούμαι ότι για αυτό που συζητάτε, εκτός από το φύλλο καταγραφής του προϊστάμενου του 75 της πρώτης κατηγορίας, θα υπάρχουν και άλλα πραγματάκια. Όχι, το έχει τσεκαρισμένο. Αν μπορεί να δηλώνεις κατηγορία 1, πρέπει να δω τη δήλωση. Έχει τσεκάρει την κάτωση που ζητάει ο νόμος. Έχει τσεκάρει κατόψη, έχει τσεκάρει. Το ζητάει. Ενώ όμως δεν ζητά ότι σχέδια δεν υποβάλλω. Όχι, κάτωψη λέει. Όχι όλα. Ζητάει. Ό,τι ζητάει, όχι μόνο κάτωψη, το μέσο, όχι το μέσο. Το μέσο όψης δεν χρειάζεται. Ό,τι ζητάει, όχι. Ναι, και επίσης γενικώς, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, να σας το πω αυτό, για το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕ, είχε καταβληθεί προσπάθεια από την αρχή. Αυτά που λέει ότι ζητάει ο νόμος, θα έχουν δικαιοελέγξει και τουλάχιστον οι άνθρωποι σε αυτό το κομμάτι το έχουν κάνει σωστά. Αν έχει ξεφύγει κάτι ή αν υπάρχει ένας συνδυασμός περιπτώσεως στη δήλωση που ξεφεύγουν, εκεί τι να σας πω, αν χρειαστεί ένα θέμα που θα σας πω, 5-6, 11-12. Επίσης, δεν αναφέρει κάτωψη, όχι. Λέει, βγάζει εκτός το 6. Ναι. Από το 1 έως το 5. Το 6 είναι ένα 5 και 7. 1 έως 5 και 7. Το 6 είναι τα σχέδια. Δεν το αναφέρει. Ο νόμος λέει. Ο ΤΕ όμως. Λοιπόν, επίσης Κώστα, εκεί που έχει τις εκτόσεις για κατηγορίες, λέει κατηγορία τριτέκνου ή πολυτέκνου, δεν το διαχωρίζει γιατί το βάζει ένα. Και ρωτάω εγώ, είναι όπως είναι φορολογικά, αυτό δεν είναι προστατευόμενα, το γίνει. Είπαμε να κάνουμε τη συζήτηση σήμερα να μείνει λίγο στα κομμάτια του εξαντλήματος. Επίσης, πάγια και σταθερά από όταν βγήκε ο 48, εγώ τουλάχιστον απαντήσεις για το κομμάτι το 17 που έχει να κάνει με τα κοινωνικά κριτήρια, δεν έχω δώσει ούτε μία. Γιατί δεν είμαι κοινωνική υπηρεσία, δουλειά μου να αντιμετωπίσω το θέμα από το τεχνικό του μέρους.
Είναι ένα κομμάτι το οποίο δυστυχώς έχουν μεταφέρει την ευθύνη στο μηχανικό να ελέγχει μία σειρά από έγγραφα τα οποία δεν έχουν σχέση με το τεχνικό αντικείμενο. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να σας πω πότε είναι σε ισχύ ένα χαρτί αναπηρίας πάνω από 80% ή κάτω από 80%. Γιατί θα χρειαζόταν να διαβάσω και να επιβεβαιώσω ένα κομμάτι της νομοθεσίας μεγάλο που ξεφεύγει από αντικείμενο. Γι' αυτό το κάνω, στο συγγνώμη, ναι. Αλλά να επιστρέψουμε λίγο στα θέματα που αφορούν τη συζήτηση σημερινή, γιατί αυτά είναι τετριμένα, απαντημένα χίλιες φορές και μπορούμε να το πούμε και εμείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή, για την υπομονή και για την εξυπηρέτηση. Εμείς ευχαριστούμε ο επόμενος Δημήτρης Αλπαντάκης. Έχει καλυφθεί. Σε συνέχεια των προηγούμενων, η Ελένη Καρβατζάκη. Να ρωτήσω το εξής. Κατά την αλλαγή από το 40-14 στο 41-78 που βγήκανε αυτό που λέμε το 80% της αναπηρίας, που βγήκανε θέματα των τριτέκνων και των πολυτέκνων κτλ. Υπάρχουν περιπτώσεις συγκύριων τα οποία για τον ένα είναι κύρια και μοναδική κατοικία, για τον άλλο είναι άλλη κατοικία, για κάποιον άλλον έχει ποσοστό αναπηρίας. Λοιπόν, όταν μεταφερόμαστε από το 40-14 στο 41-78, και βάζομαι αν είναι άλλη κατοικία ή κύρια κατοικία, συμβαίνει το εξής. Πολλές φορές το πρόστιμο, το παράβολο μάλλον, να μας βγαίνει περισσότερο από το πρόστιμο της σαν σύνολο ιδιοκτησίας. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή το πρόστιμό του ήταν 1.500 ευρώ και το παράβολο του ήταν 2, αναγκάζεται επιπλέον να πληρώσει 500 ευρώ επιπλέον με τη μεταφορά του στο 41-78. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν υπάρχει παράβολο. Όχι, παράβολο εννοώ όταν πάμε να κάνουμε την τελική παγωγή. Όταν πας να σου κάνει την ένδειξη ότι από το 40-14 μπορεί να πλήρωνες 1.000 ευρώ ας πούμε παράβολο, όταν με τις καινούργιες ρυθμίσεις, αυτό που λέμε τριτεκνίας, πολυτεκνίας, κύρια και μοναδική κατοικία κτλ. Υπάρχει περιπτώσεις, τουλάχιστον το έχω αντιμετωπίσει εγώ, που μου βγαίνει το παράβολο παραπάνω από το πρόστιμο. Και αναγκάζομαι. Ρωτάτε για μεταφερόμενες δηλώσεις. Στις μεταφερόμενες δηλώσεις ισχύει ένας γενικός κανόνας που έχει δράσει στο ΙΠΚΑ. Αν το κρατείτε το μικρότερο από τα δύο πρόστιμα. Εγώ σας λέω ότι έχει γράψει η κοινωνική απόφαση και εν γέννη ισχύει. Και εν γέννη ισχύει. Αν το πρόστιμο που είχατε πριν ήταν 1.000 ευρώ και το νέο πρόστιμο υπολογίζεται στα 10. Το παράβολο είναι κομμάτι του προστίμου, δεν είναι κάτι σίγουρο. Εντάξει. Αν το πρόστιμο το προηγούμενο είναι μικρότερο, διατηρείτε το προηγούμενο πρόστιμο. Αν το νέο πρόστιμο είναι μικρότερο, διατηρείτε το νέο πρόστιμο. Και η προϋπόθεση είναι να υπάρχει και υπόλοιπο προσπληρωμή. Αν δεν έχουν αλλάξει τα πολεοδομικά μεγέθη, ισχύουν αυτά. Αν αλλάζουν τα πολεοδομικά μεγέθη, αλλάξαμε τετραγωνικά, αλλάξαμε οτιδήποτε άλλο, και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο δεν το είδαν λίγο καλά, αλλάζουν τα πολεοδομικά μεγέθη αν σπάσει ένα φύλλο καταγραφή τη προηγούμενη δήλωση. Αυτό δεν έχει αλλάξει, αλλά σπάσει. Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό είναι ένα θέμα όμως που με αίτησή σας στο τεχνικό επιμελητήριο στην Αθήνα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν γιατί δεν το αντιμετωπίζει. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο παραπέρα. Αυτό μπορεί να συμβεί σε νέες δηλώσεις γιατί το ειδικό πρόστιμο είναι το ελάχιστο παράγοντα. Είναι προαπαιτούμενο, δεν γίνεται χωρίς αυτό. Είτε βάλουμε συνολικά κριτήρια είτε όχι, το ειδικό πρόστιμο είναι το ελάχιστο παρόν που προτίθεται προνομικά. Αυτό είναι το ειδικό πρόστιμο. Όταν σπάσει όμω η φύλλα καταγραφή, γιατί ακριβώ έχει άλλε προποθέσει τώρα, αμέσω σου διαφορμοφώνει το πρόστιμο και λύνει. Σα είπα, σε αυτή τη διαδικασία αυτό που θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει κατά το Υπουργείο, γιατί υποτίθεται σε εφαρμογή του άρθρου 30. Οτιδήποτε τροφοποιείται πηγαίνει με τις κοινωνικές διατάξεις, οτιδήποτε παραμένει ως σύγκριση στις μεταφερόμενες δηλώσεις έρχεται σύμφωνα με, ακολουθεί δηλαδή αυτά που είχαν υπολογιστεί στο προστιμό τους. Από τη στιγμή που κάνεις αλλαγές στα φύλλα καταγραφής, έτσι έχει μεταφραστεί, θεωρεί ότι πηγαίνει στο νέο πρόστιμο. Εδώ θα έπρεπε το Υπουργείο να βγάλει μια συμπληρωματική απόφαση και να πει ότι περιπτώσεις τέτοιες θα πρέπει να θεωρούνται με το πρόστιμο που είχαν για να μην θεωρούνται ότι είναι τέτοιες αλλαγές. Δεν το έχουν κάνει και γι' αυτόν τον τρόπο αυτό που προκύπτει αυτόματα. Δεν υπάρχει πάντως ποτέ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νομίζω ότι χρειάζεται την υπουργική απόφαση. Κρατάω μια επιφύλαξη, θα το απαντήσει, μετά από ερώτημά σας που στο κεντρικό ΤΕ. Στο κεντρικό ΤΕ που αποκτηθεί και μου λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πάντα πρέπει να πάρει με ό,τι θέλει η υπουργική απόφαση. Άλλο συνάδελφο.
Να μιλήσουμε τώρα λίγο για μερικές περιπτώσεις εξαδιαιρέτου για τα οποία θέλουν οι άνθρωποι μετά τη διαδικασία της ταυτοποίησης να ξεμπερδέψουν και ιδιοκτησιακά τις περιουσίες τους. Είπαμε πριν ότι για να μπορέσει να γίνει η διανομή του ακινήτου γίνεται εξοδικαστικά ή δικαστικά. Μία από τις διαδικασίες τις εξοδικαστικές διανομής του ακινήτου, μάλλον όχι διανομής, διαίρεσης σε διηρημένες ιδιοκτησίες, είναι αυτή που αφορά η περίπτωση 5. Το άρθρο 5. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Για τη διαδικασία εν γέννη της διαίρεσης ενός ακινήτου είτε σε ανεξάρτητα κομμάτια ή σε διηρημένες ιδιοκτησίες, οι προϋποθέσεις που υπάρχουν ανεξάρτητα με το πότε και πώς θα γίνει η ταυτοποίηση είναι οι εξής. Πρώτον, αποτύπωση του συνολικού γηπέδου στο οποίο υπάρχουν οι εξαδιαιρέτουσες ιδιοκτησίες. Εφόσον υπάρχει αποτύπωση, μετά γίνεται ή τακτοποίηση ή προσύμφωνο. Αυτό είναι θέμα επιλογής. Και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της τακτοποίησης, αν υπάρχουν προϋποθέσεις, γίνεται στη συνέχεια τίτλος συμβόλου, είτε σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είτε ακόμη και διανομής. Δεν έρχεται το πολυνομικό εργαλείο, και εδώ να το ξεκαθαρίσουμε. Ο 4178 είναι ένας νόμος που μαζεύει λεφτά και αφορά πολυοδομικές παραβάσεις. Είναι ένα πολυοδομικό εργαλείο. Δεν είναι ένα εργαλείο που αντιμετωπίζει ιδιοκτησιακά προβλήματα. Δεν φτιάχτηκε για αυτό το σκοπό, παρότι σήμερα το σημαντικότερο μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει είναι τέτοιας φύσης και τέτοιου τύπου. Αυτά ή περιπτώσεις για τις άδειες λειτουργίας που ανέφερε ο Αντώνης. Αν δεν υπήρχε δηλαδή το κομμάτι της βεβαίωσης που συνοδεύει τις δικαιοπραξίες, ενδεχομένως σήμερα να μην συζητούσαμε για τέτοια πράγματα. Αυτές επιβάλλουν, γιατί μόνο στις περιπτώσεις κατά βάση μεταβιβάσεων και αδειών και αδειοδοτήσεων γίνονται ταυτοποιήσεις. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν προχωρεί, περιμένοντας ότι θα έρθει η επόμενη ρύθμιση που θα είναι πιο ευκολική ή τέλος πάντων θα το παρατείνει προς το μέλλον. Να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, αυτό συμβαίνει. Ή τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς από την καθημερινή επαφή με τον κόσμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, το κυρίαρχο κομμάτι που υπάρχει είναι το ιδιοκτησιακό πρόβλημα. Αν λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε για ιδιοκτησιακά ζητήματα, να έχουμε κατά νου ότι ισχύει το εμπράγματο δίκαιο που έχουμε, δεν ισχύει κανένα άλλο εθιμικό δίκαιο ή οτιδήποτε άλλο στα συμβόλαια, ισχύουν αυτά, δεν μου αρέσουν, αλλά αυτά ισχύουν και επίσης είναι δεδηλωμένη η στάση του Υπουργείου ότι δεν πρόκειται να προβεί σε καμία νομοθετική ρύθμιση που να αφορά σε επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων. Γιατί αυτό άπτεται αναθεώρησης πρακτικά του αστικού κώδικα και αυτό εμπλέκει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά ζητήματα πίσω. Μην τρέφουμε ελπίδες ότι για παράδειγμα με μια απόφαση του ΙΠΕΚΑ, με μια απόφαση του Υπουργού ΙΠΕΚΑ, ξαφνικά τα συνειδιόκτητα θα πάψουν να είναι συνειδιόκτητα και θα γίνουν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Δεν πρόκειται να γίνει σε καμία των περιπτώσεων, γιατί δεν έχουν διάθεση να προχωρήσουν σε τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο και για το μέλλον. Τώρα να δούμε με τα εργαλεία που έχουμε. Περίμενε δηλαδή η επαναφορά της κάθετης ιδιοκτησίας στα εκτός σχεδίου, μάλλον δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Ένα λεπτό να ξεμπερδέψουμε. Διηρημένες ιδιοκτησίες είναι κομμάτια μίας ιδιοκτησίας. Εγώ μίλησα για διανομές. Μίλησα για διανομές και για κτίρια και για γήπεδα τα οποία θα είναι άδεια και οικοδομήσιμα. Ο κόσμος αυτό που θέλει είναι να καταφέρει τα εξαδιαιρέτου ακίνητα, τα ακίνητα μάλλον στα οποία είχαν εξαδιαιρέτους ιδιοκτησίες να διανεμηθούν και τα νέα οικόπεδα που θα προκύψουν να είναι άρτια και οικοδομήσιμα και μάλιστα να μπορεί να είναι νόμιμα τα κτίρια τα οποία έχουμε σε αυτά. Αυτό είναι το optimum που θέλει ο κόσμος. Και αυτό διατυπώνουμε, αυτό θέλουν οι άνθρωποι ανεξάρτητα αν ξέρουν να το διατυπώσουν νομικά ή όχι. Αυτή την απέτηση έχουν. Να αποκτήσουν ανεξάρτητα οικόπεδα, άρτια και οικοδομήσιμα, σε εκτός και δύο περιοχές τα περισσότερα από αυτά, με νόμιμα κτίρια. Αυτό το πράγμα, αυτό που θέλει ο κόσμος, δεν πρόκειται να το κάνει το ΙΠΕΚΑ γιατί δεν αρκούν οι πρωτοβουλίες συμβόλων του ΙΠΕΚΑ. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα εργαλεία που έχουμε αφενός από το αστικό κώδικα για να διαιρέσουμε ιδιοκτησίες και αφετέρου από την τακτοποίηση. Να δούμε λοιπόν τη διαδικασία που έχει να κάνει με το προσύμφωνο για να δούμε τελικά τι εξασφαλίζει αυτό το περίφημο άρθρο 5 πάνω στο οποίο πολλοί συνάδελφοι πατάνε για να προχωρήσουν να κάνουν ενέργειες παραπέρα. Εγώ υποστηρίζω ότι δεν εξασφαλίζει τίποτα. Αλλάζει μόνο τη χρονική σειρά που γίνονται μερικά πράγματα σε σχέση με το συμβόλαιο, μέχρι να φτάσουμε στο συμβόλαιο. Για το αν θα γίνει η τακτοποίηση πρώτα ή αν θα συνταχθεί το συμβόλαιο πρώτα. Μόνο αυτό το πράγμα εξασφαλίζει και τίποτα περισσότερο.
να τη δούμε. Να δούμε πώς έχουν. Αναφέρεται λοιπόν σε ένα προσύμφωνο, εμείς συζητάμε για το άρθρο 5, όπου στην πρώτη παράγραφο αναφέρει ότι αφορά σε γήπεδα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμών, με την επιφύλαξη του άρθρου 1, θα πρέπει να έχουν αναγερθεί σε αυτά οι οικοδομές μέχρι τις 28 Εβδόμου του 2011, που αποδεικνύεται από αεροφωτογραφίες και καθεξής. Και στεανωτέρω, σε περίπτωση ιδιοκτησίας, μπορεί να ζητήσει και ένα συλλογικό για τα αφαίρετα κτίρια, προσέξτε, για τα αφαίρετα κτίσματα αναφέρει, που έχει αναγείρει, εφόσον μαζί με τα λοιπά δικαιολογικά, υποβάλλει και ένα συμβολιογραφικό προσύμφωνο, σύσταση διρυμνών ιδιοκτησιών. Άρα, η πρώτη ανάγνωση των δύο παραγράφων έχει τα εξής. Να έχουν αναγερθεί ανεξάρτητα αυτοτελή κτίρια. Έτσι λέει. Αφαίρετα κτίρια. Να είναι εκτός σχεδίου και να υπάρχουν μάλλον όταν είναι εκτός σχεδίου και να υπάρχουν και συνιδιοκτήτες. Άρα αν τα έχω αναγείρει μόνος μου, δεν μπορώ να πάω σε αυτό. Αν είμαι δηλαδή μόνος μου και θελήσω να το διαιρέσω, να το σπάσω μετά, δεν μπορώ να πάω με αυτό. Αν έχουμε συνιδιοκτήτες και έχει χτιστεί ένα κτίριο, κανονικά, ακολουθώντας τη διατύπωση που έχει τούτο εδώ, δεν μπορώ να πάω σε διαίρεση του κτίριου. Γιατί, αναφέρει αυτό το εξή, στην περίπτωση της επιπληρώνωσης συνιδιοκτητών του γηπέδου, την υπαγωγή στις διατάξεις μπορεί να ζητήσει και ένας εκ των συνιδιοκτητών για τα αφαίρετα κτίσματα που έχει αναγείρει. Εφόσον να ζητήσει το προσύμφωνο αυτό προσαρτά τα αεροφωτογραφία λήψεως και τα υπόλοιπα στοιχεία. Η οριστική σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών και ο ορισμός των τμήματων αποκλειστικής χρήσης καταρτίζεται μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ιδιωτικού προστήμου. Άρα, επειδή και οι κάθετες ιδιοκτησίες ουσιαστικά χωρίζουν χώρους αποκλειστικής χρήσης στο γήπεδο, άλλη μία αναφορά εδώ δείχνει ότι μάλλον αφορά κάθετες η συγκεκριμένη διαδικασία. Ανεξάρτητα αν μετά παρακάτω στη διαδικασία του προσυμφώνου αναφέρει το 65%, πριν φτάσουμε σε αυτό, πριν φτάσουμε στην παράμετρο πόσοι μπορούν να το ζητήσουν, θα δούμε τι γίνεται. Τι πρέπει να έχει κάποιος για να μπει σε αυτή τη διαδικασία με το προσύμφωνο. Προφανώς αποτυπωμένα τα πάντα από την αρχή. Είτε συμφωνούν είτε δεν συμφωνούν όλοι, ο μηχανικός θα πρέπει να αποτυπώσει τα πάντα στο γήπεδο. Έχουμε ένα γήπεδο που είναι 20 στρέμματα και έχει 150 συνδιοκτήτες. Θα αποτυπώσει και τα 20 στρέμματα για να γίνει το προσύμφωνο που θα αναφέρει όλους τους συνιδιοκτήτες. Και αφού θα γίνει αυτό το προσύμφωνο, το παίρνει μετά ο κάθε ιδιοκτήτης μόνος του, πάει, βρίσκει το μηχανικό του και τακτοποιεί μόνο τα αυθαίρετα κτίσματα τα οποία έχει αναγείρει. Δεν μπορεί να μην γίνει ποτέ συμβόλογος προς αυτό το προσύμφωνο. Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ παρουσιάζω στον άνθρωπο το τι λέει το άρθρο 5 και το τι προβλήματα θα έχει, θα τα σχολιάσουμε και θα συζητήσουμε μετά. Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα γίνει η σύσταση των διηρημένων ιδιοκτησιών, η διάσπαση των όγκων που αναφέρει, θα καθοριστούν με κάποιο προεδρικό διάταγμα. Από όσο ξέρω και ελπίζω ότι δεν κάνω λάθος, αυτό το προεδρικό διάταγμα ακόμη δεν έχει εκδοθεί. Εντάξει. Άρα, ζήτησαν από τον κόσμο να μπει σε μια διαδικασία να συντάξει προσύμφωνα για να φτιάξει κάθε τη συνιδιοκτησία, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει αν θα γίνεται ή δεν θα γίνεται. Επίσης, δεν σημαίνει ότι το προσύμφωνο θα τραπεί σε τίτλο. Ούτε μεταγράφεται το προσύμφωνο. Βεβαίως δεν μεταγράφεται. Για να μεταγραφεί, τελικά με αυτόν τον τρόπο κάνει μία προγραφή ποιοι είναι οι αφαίρετοι συνιδιοκτήτες και πόσοι. Και ουσιαστικά, όταν όλοι αυτοί τακτοποιήσουν τα αφαίρετά τους, τότε και μόνο τότε το προσύμφωνο αυτό θα μπορέσει να γίνει συμβόλαιο διηρημένων ιδιοκτησιών. Επιτρέψτε μου να σου πω ότι δεν διαφέρει πολύ η διαδικασία αυτή εδώ από τη διαδικασία που προτείναμε εμείς από την αρχή του 2014, ότι βρίσκονται οι συνιδιοκτήτες, δηλώνουν από εκείνο το ακίνητο, αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν και πώς θέλουν να το διαιρέσουν και προχωρούν παραπέρα. Το μόνο παραπάνω που βάζει ότι υπό προϋποθέσεις αυτό θα μπορεί να γίνεται και στις εκτός σχεδίου περιοχές. Τις προϋποθέσεις τις περιμένουμε. Δεν τις έχουμε δει. Ελπίζω ότι δεν θα έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Τι γίνεται στις περιπτώσεις όμως που θα θελήσω να διαιρέσω και να κόψω τμήματα τα οποία
θα είναι δίχως κτίριο, εδώ δεν απαντάει το συγκεκριμένο. Η λογική του προσυμφώνου. Δεν απαντάει. Αν έχουν χτίσει οι δύο και το ένα στη μέση ας πούμε είναι άχτιστο, πόσες κάθετες θα έχει το συγκεκριμένο γήπεδο. Αν πάρεις αυτολεξία αυτά που λέει εδώ πέρα, θα πρέπει να έχει δύο. Λέω εγώ στο παράδειγμά μας, έχω δύο κτίρια και είναι χωρισμένα σε τρία κομμάτια. Ένα στη μια άκρη, ένα κτίριο στη μια άκρη, ένα κτίριο στην άλλη άκρη και κενό στη μέση. Δεν έχει χτίσει ο άνθρωπος αυτός, δεν έκανε αθένεση. Πώς θα συσταθεί η σύσταση, πώς θα γίνει η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών σε αυτό, είναι ένα θέμα. Και τι θα γίνει με το κομμάτι του αδόμητο, είναι θέματα που δεν τα έχει λύσει το άρθρο 5. Σε κάθε περίπτωση, το πιο ασφαλές κομμάτι, το οποίο θέλουμε να το αποφεύγουμε, γιατί εκεί υπάρχουν έρηδες και δυσκολίες ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και στις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους, είναι η κοινή τακτοποίηση του ενιαίου γηπέδου από το σύνολο των ιδιοκτητών. Σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που αφορούν αστικές διαφορές ή, αν θέλετε, ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ τους, όπως και η διαδικασία της συγκυριότητας, όπως είδαμε, είναι μια κοινή σύμβαση μεταξύ ανθρώπων. Δεν μπλέκει καμία διοικητική αρχή και κανένας σε αυτή την ιστορία. Συμφώνησαν ένας ιδιοκτήτης. Δεν συμφωνούν, το λύνουν και ξεμπερδεύουν. Αν θελήσουν λοιπόν να πάνε ένα βήμα παραπέρα, ξεκινώντας από αυτή τη γενική αρχή της καλής πίστης, γιατί είναι βασικό πράγμα στα νομικά, μπορούν να συμφωνήσουν με ποιον τρόπο θα το τακτοποιήσουν, πώς θα βαρύνει το πρόστιμο και ποιους. Όλα αυτά μπορούν να περιγράψουν σε μια ξεχωριστή συμφωνία. Η πολιτεία σου λέει για αυτό το πολεοδομικό οικόπεδο με αυτές τις αυθαιρεσίες σε μένα θα καταβάλλετε τόσα χρήματα. Δεν το ενδιαφέρει τι θα κάνουν από εκεί πέρα. Αυτοί μεταξύ τους μπορούν να συμφωνήσουν ότι από τους 10 που είναι, ο πρώτος θα πληρώσει τις 3 πρώτες δόσεις, ο δεύτερος τις άλλες 3 ή θα βρουν τον τρόπο να ορίσουν ένα διαχειριστή για το πώς θα πληρώνεται. Αυτό είναι θέματα ιδιωτικής συμφωνίας μεταξύ τους. Και από εκεί και έπειτα, αν έχουν ταυτοποιήσει τέτοιες υποχρεώσεις, κάνοντας κοινή δήλωση όλοι μαζί, μπορούν, εφόσον έχει εξοπληθεί το 30% του προστίου για το σύνολο, να προχωρήσουν σε συστάσεις, αν υπάρχει προϋπόθεση, δεν υπάρχει. Υπάρχει και ένα άλλο εργαλείο. Η χρησικτησία μεταξύ συγκυρίων. Πρέπει να υπάρχει τίτλος. Υπάρχει δυνατότητα ακόμη και όταν υπάρχει τίτλος, ακόμη και όταν υπάρχουν τίτλοι. Πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Αν όλοι οι συγκύριοι ενός γηπέδου είχαν συμφωνήσει από όταν το πήραν, ή αυτή η προκατοχή τους, ότι με τον τρόπο που το έχουμε άτυπα διανύμει, με αυτόν τον τρόπο τον εμόμαστε, αυτή την διαίρεση τη σεβόμαστε όλοι και δεν την αμφισβητεί κανένας, και αυτό το πράγμα να συμβαίνει για περισσότερα από 20 χρόνια. Τότε πληρούνται προϋποθέσεις έκτακτης χρησιμοποιησίας και σε αυτό το ακίνητο. Τι σημαίνει αυτό? Οι άνθρωποι αυτοί έχουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να έχουν ανεξάρτητο γήπεδο ο καθένας από μόνος του. Ανεξάρτητο κομμάτι. Μη άδειο, μη οικοδομήσιμο μένει με τους όρους δόμησης, αλλά ανεξάρτητο κομμάτι. Πληρείται δηλαδή ένα θέμα από αυτά τα οποία θέλουν. Με το αυθαίρετο τι γίνεται? Με τα αυθαίρετα που υπάρχουν τι γίνεται? Παλαιότερα ο σκόπελος ήταν ότι η ύπαρξη των αφαιρέτων δημιουργούσε θέματα, δημιουργούσε αυτά. Ήρθε η τακτοποίηση και το λύνει. Αν έχει τακτοποιηθεί ολόκληρο το ακίνητο μαζί με τις αυθαίρετες κατασκευές που έχει μέσα και οι άνθρωποι αυτοί από κοινού εκφράσουν τη βούλησή τους να πάνε στο επόμενο βήμα, δηλαδή με αυτή τη διαδικασία της τακτοποίησης μπορούν να συμπεριλάβουν τη δήλωσή τους ο καθένας ξεχωριστά, ότι με αυτόν τον τρόπο που είναι διανεμημένο το ακίνητο, έχει διανεμηθεί εδώ και 40 χρόνια, νίκο πλήθος χρόνια, έτσι το δέχομαι και το σέβομαι και θεωρώ ότι έτσι το έχουμε συμφωνήσει όλοι και το αποδεχόμαστε, εκφράζουν οι συνδιοκτήτες τη βούλησή τους να το χωρίσουν. Έχουν τις προϋποθέσεις της χρησιμοποιησίας, μπορούν να προχωρήσουν πλέον στη δικαστική διευθέτηση, όχι όμως για δικαστική για διανομή λόγω, όχι για διανομή του ακινήτου, αλλά για αναγνώριση χρησιμοποιησίας. Όπου πλέον έχει ο καθένας το ανεξάρτητο οικόπεδό του. Δεν έχουν οριζόντιες, δεν έχουν κάθετες, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει θέμα αν μπορεί να διαιρεθεί ή δεν μπορεί να διαιρεθεί, μα ύπαρξη των αφαιρέτων έχουν τακτοποιηθεί, έχουν ασυλία για 30 χρόνια τα αφαίρετα που υπήρχαν στο γήπεδο το συγκεκριμένο.
το πώς θα γίνει και το πώς θα διευθετηθεί, αυτή τη διαδικασία δεν την είχα προβλέψει. Δεν την είχα σκεφτεί καν. Σκεπτόμενοι in the box, όπως οι περισσότεροι, και όχι έξω από τα πράγματα, σύμφωνα με τα κείμενα του νόμου. Σύμφωνα με τα κείμενα της νομοθεσίας που έχουμε. Τίποτα από αυτά που σας λέω δεν είναι ξεχωριστό. Υπάρχουν και ειδικές νομολογίες για το συγκεκριμένο πράγμα, γιατί έχουν προσφύγει στο δικαστήριο πάρα πολλοί άνθρωποι για τέτοια θέματα. Δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες, οι οποίες έχουν καταστεί νομολογία. Οι άνθρωποι λοιπόν τώρα αυτοί, αν έχουν επικαλεστεί ότι έχουν χρησικτησία, έκτακτη χρησικτησία, η οποία ξεκίνησε το 1970 για παράδειγμα, το κάθε ανεξάρτητο οικοπεδάκι που θα προκύψει από αυτά, ποιο έχει ως χρόνο δημιουργίας ακινήτου, εφόσον το δικαστήριο για παράδειγμα, στο παράδειγμα που σας ανέφερα, επικαλούνται ότι έχουν έκτακτη χρησικτησία από το 1970 αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, τότε χρόνος δημιουργίας του κάθε ακινήτου από αυτά θα είναι στο 1990, που ολοκληρώνεται η 20ετία. Μπορεί να καταλάβετε λοιπόν ότι και με αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία, σε περιοχές οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο υπό προϋποθέσεις, κάποια από αυτά μπορεί να είναι και προγενέστερα του 82 με άλλο καθεστώς στις εισφορές σε γη και σε χρήμα. Άρα σε τέτοιες περιπτώσεις ακινήτων τα οποία έχουν ενταχθεί στο σχέδιο των υστέρων, έχει ένα πολύ μεγάλο νόημα να δούμε αν αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει με χρησικτησία, συντρέχουν οι προϋποθέσεις, γιατί λύνει και ένα θέμα στους ανθρώπους. Αλλάζει τις εισφορές. Αλλάζει τις εισφορές. Και αυτό σημαίνει χρήμα στην τσέπη. Που σημαίνει για να έχει εισφορές όμως μικρότερες, θα πρέπει να το έχει και να το χρησιδεσπόζει, όπως λένε, για 20 έτη πριν το 82. Δηλαδή από το 62 μέχρι το 82. Ποιος, αυτός που είναι ιδιοκτήτης και οι προγενέστεροι δικαιοπάροχοι, όσοι το είχαν πριν. Άρα, αν υπάρχουν τρόποι να δείξει κανείς, είτε με αεροφωτογραφίες, είτε με οτιδήποτε, ότι έτσι οι άνθρωποι το είχαν χωρίσει από τότε, μπορούμε να συζητήσουμε ακόμη και για τέτοια πράγματα. Ή για άλλες περιπτώσεις κατάτμησης γηπέδων, για τις οποίες συντρέχουν διάφορες προϋποθέσεις για τη δόμηση ή για οτιδήποτε άλλο. Εδώ πέφτει ένα θέμα για το πώς θα αντιμετωπιστεί μία δήλωση η οποία περιείχε όλα αυτά τα ακίνητα, αν προκύψει η δικαστική απόφαση διαίρεσης και η μεταγραφή των τίτλων. Τι θα γίνει με δηλώσεις για τη συνέχιση και την εξόφληση του προστίμου, εδώ χρειάζεται μια ρύθμιση. Αν δεν γίνει ρύθμιση, μπορούν να πληρώνουν το κοινό πρόστιμο που είχαν. Με το σύστημα έχουν ξεμπερδέψει. Θα εκδώσουν βεβαιώσεις παραπέρα για να πάνε στη διανομή τους, στη διαίρεσή τους και θα αποκτήσουν την εξάρτητα οικόπεδα, όπου το κάθε ένα θα έχει αυτό που έχει μέσα. Δεν θέλουμε αυτό το εργαλείο. Να δούμε άλλες περιπτώσεις που σχετίζονται με τα εντός σχεδίου. Μεγάλα ακίνητα τα οποία τα έχει κόψει σε κομμάτια το σχέδιο και έχει διαφορετικά κομμάτια ένα οικοδομικό τετράγωνο. Και έχουν τακτοποιηθεί έτσι. Έχουν τακτοποιηθεί έτσι, προσέξτε, όχι από τακτοποίηση αυτήν εδώ, από το σχέδιο πόλης. Εκεί θα έπρεπε να δουν οι συνδιοκτήτες αυτού του μεγάλου πώς μπορούν να στριμωχτούν εντός εισαγωγικών ανά ομάδες μέσα στο κάθε οικοδομικό τετράγωνο. Δηλαδή να διαδίνουν το ακίνητό τους σύμφωνα με τη ρυθμοτομία και να αποφασίσουν ότι ο Κώστας και ο Μανώλης θα πάνε στο οικοδομικό τετράγωνο 17, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης θα πάνε στο οικοδομικό τετράγωνο 18. Ενώ πριν είχαν συνδιοκτησία και οι τέσσερις και στα δύο οικοδομικά τετράγωνα. Με αυτόν τον τρόπο λύνουν ένα πρώτο θέμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς σε ένα μέρος έχουν το σπίτι τους. Φτιάχνεις λοιπόν μικρότερα κομμάτια, μικρότερα ανεξάρτητα οικόπεδα από το αρχικό, με λιγότερους συνδιοκτήτες. Απολύτως θεμητό, απολύτως νόμιμο, κατατμείς τον κανόνα, έτσι κι αλλιώς τα οικόπεδα που δίνει πράξη εφαρμογής, αν είναι μικρά, είναι κατά κανόνα κατά παρέκκληση άκτια, δεν γεννάται τέτοιο ζήτημα. Γεννάται μόνο να τακτοποιήσεις εντός εισαγωγικών τους ιδιοκτήτες τα οικόπεδα αυτά. Από εκεί και έπειτα σε αυτά μπορούν μεταξύ τους να κάνουν σύσταση καθέτων ιδιοκτησιών, γιατί είναι εντός σχεδίου και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Άρα, ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές, η κοινή δήλωση ανοίγει το δρόμο για να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα στο μέλλον πάρα πολλά. Και εδώ το συνθέστερο πρόβλημα που τουλάχιστον θέτετε εσείς στις συνομιλίες που έχουμε είτε διαζώσεις είτε τηλεφωνικά στο ΤΕ, είναι μα ο τάδε ιδιοκτήτης δεν θέλει γιατί αυτό εκείνο το άλλο. Ο Δήνα δεν κάνει γιατί αυτό και πού να τρέχω εγώ να βρω να κάνω να δείξω ένα ράδι. Φυσικά δεν είναι δουλειά του μηχανικού να τρέξει να δείξει και ένα ράδι για την τακτοποίηση. Είναι όμως δουλειά του μηχανικού να πει ορθά στους ανθρώπους που πρέπει να τακτοποιηθεί.
να τους δείξει ποιο είναι το συμφέρον τους. Γιατί είναι συμφέρον για το ακίνητο να τακτοποιηθεί και να νομιμοποιηθεί αν έχει προϋποθέσεις στο σύνολό του. Οι διηρημένες ιδιοκτησίες δεν σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις εξασφαλίζουν όλα τα ωφέλη της τακτοποίησης. Τα έχουμε εξαντλήσει σε άλλα σεμινάρια αναλυτικότατα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα δίνει και μεταβιβαστές, αν έχουν άλλα ελαττώματα και προβλήματα. Δεν τα εξασφαλίζει από την έννοια της τακτοποίησης αυτά. Όπως η περίπτωση, ας πούμε, αυτό είναι στο άρθρο 5. Δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση τέτοιο πράγμα αν δεν γίνει η σύσταση. Αφού δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση, αυτός ο άνθρωπος θα κάνει. Μπορεί να κάνει κάτι. Αν όμως τακτοποιηθεί στο σύνολό του, φυσικά και μπορεί να κάνει. Να μεταβάσει το εξαδιαρέα του μεριδίου του. Μπορεί να το κινήσει όπως θα μπορούσε να κινήσει αν ήταν μόνος του. Βλέπετε λοιπόν ότι η τακτοποίηση από μορφωτή σαν πολυοδομικό εργαλείο δεν λύνει θέματα ιδιοκτησιακά και οι άνθρωποι θέλουν με ένα εργαλείο να λύσουν και ιδιοκτησιακά και πολυοδομικά θέματα. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να τους πούμε με ποιες προϋποθέσεις γίνεται, όταν γίνεται και πώς γίνεται. Για τα υπόλοιπα σας είπα, είναι δεδομένο το Υπουργείο δεν έχει πρόθεση, ούτε βούληση, ούτε δυνατότητα να έχει νομοθετική ρύθμιση για τα διαίρεση. Κωνσταντίνε, να δούμε αν υπάρχουν ερωτήσεις. Για τα εντός σχεδίου, τα μεγάλα οικόπεδα που υπήρχαν στο Ηράκλειο, αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν τα κτίρια επάνω, αυτό θα μπορούσε να λυθεί εν μία νυχτή. Γιατί θα μπορούσε να λέμε ότι υπάρχουν τα κτίρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι με την ίδια λογική της τακτοποίησης, λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα κτίριο πάνω στα οικόπεδα τα συγκεκριμένα, μπορούν να αποκτήσουν την να γίνουν οικοδομήσιμα, άδεια οικοδομήσιμα, που κοπούν, μπορούν εν συνεχεία αυτά τα κτίρια στα οποία υπάρχουν, ανάλογα με πώς κόβουν τα οικόπεδα, ας πούμε ανά δύο, έτσι, να νομιμοποιήσουν τα κομμάτια που μπορούν να νομιμοποιήσουν και αν έχουν υπερβάσεις, να πληρώσουν τις υπερβάσεις. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να τα αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες μετά από εισήγηση του μηχανικού. Και συνήθως δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτή την έρευνα στο κομμάτι της δουλειάς μας στην τακτοποίηση για τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί το ακίνητο και πώς μετά, δεν το κάνουμε. Δεν το επιτρέπει. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν το επιτρέπει και ο νόμος. Δεν το απαγορεύει. Το απαγορεύει. Δεν σου απαγορεύει όμως να να κάνεις διαίρεση μιας ιδιοκτησίας που έχει αυθαίρετα κτίσματα επάνω. Πώς είναι τακτοποιημένα, φυσικά και πρώτης. Μα μιλάμε να το κάνεις πριν από τακτοποίηση. Δεν γίνεται πριν τακτοποίηση. Το πλέον είναι στο 30% τακτοποίηση είναι σάδι. Δεν γίνεται πριν τακτοποίηση. Προϋπόθεση είναι τακτοποιημένα. Αλλά και με αυθαίρετα τακτοποιημένα μπορεί να γίνει αυτή. Να περάσει το μικρόφωνο εδώ μπροστά με τον κύριο Θανουράκη, συγγνώμη, το όνομά σας. Πέτρο Γελάκης. Πέτρο Γελάκης. Κώστα, είπες κάπου, τώρα τα κατάλαβα και λάθος, ότι όταν είναι μία υποδομή, δεν μπορεί να γίνει προς σύμφωνο διανομής. Κατάλαβα λάθος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω διαβάζοντας το άρθρο 5. Ακόμα και αν την χωρίσουν στη μέση, δηλαδή σε κατακόρυφα. Πώς θα χωρίσετε. Έχεις αναγίνει το συγκεκριμένο κτίριο μόνο σου, το μισό. Όχι, είναι μαζί δύο άτομα σε ένα οικόπεδο που κάνει μία υποδομή. Ένα σκελετό. Να σας δείξω τη διατύπωση που λέει. Συνιδιοκτήτες. Όχι στο δύο. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου, για την παγκοσμίωση μπορεί να ζητήσει και ένας εκ των συνιδιοκτητών για τα αυθαίρετα κτίσματα που έχει αναγίνει. Για τα αυθαίρετα κτίσματα. Κτίσμα. Δεν αναφέρει τμήμα, ούτε αναφέρει για την αυτοτελή ιδιοκτησία του, ούτε αναφέρει για τη διηρημένη ιδιοκτησία του. Αναφέρει για αυτοτελή κτίσματα, αυτοτελή κτίρια. Αυθαίρετα κτίσματα. Ένα κτίσμα μόνο. Αυτοτελές δεν το περιλαμβάνει. Δεν το περιλαμβάνει, αλλά έτσι όπως είναι διατυπωμένο στο σύνολό του, μάλλον μιλάει για τέτοια. Δεν μιλάει για τμήμα κτίριου. Όπως αρέσκεται να λέει ο Αντώνης, ωραία, πιάσε και σβήσε το υπόλοιπο κομμάτι. Αυτό που πάει να τακτοποιήσει. Στέκεται μόνο του για να πεις ότι είναι αυθαίρετο κτίριο που έχει αναγίνει αυτός. Αν δεν στέκεται μόνο του, δεν μπορείς να το πει κανείς της. Και όμως λέει εδώ, Κώστα. Πού? Λέγει παράγραφο και δεν γίνεται το πάνω. Για το πέντε ξεκινά. Εντάξει, η έννοια αυτό που γράφει εδώ πιο ένα. Όταν έχουμε ένα κοινό χτίσμα, μπορεί να το τακτοποιήσουν όλοι μαζί και πάνε και κάνουν και εκτός σχεδίου οριζόντια. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν έχουν θέμα. Αυτό είναι εκτός.
να κάνουν προσήμα. Αναφέρει εδώ ότι το 2024 του 1971 μπορεί να εφαρμοστεί και για τα εκτός σχεδίου. Άρα αυτό ισχύει και για τα εντός λοιπόν. Για τα εντός ισχύει έτσι κι αλλιώς. Για τα εντός μπορείς να συστήσεις κάθε τι. Οριζόντια ιδιοκτησία μπορεί να γίνει να συσταθεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, είτε εντός είτε εκτός σχεδίου, γιατί η προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένα νόμιμο κτίσμα. Και αυτό το νόμιμο κτίσμα αποφασίζεις και το διαιρείς σε κομμάτια για το πώς το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Σε αυτή την περίπτωση. Ξεκάθαρο. Όταν υπάρχει συνειδιοκτησία. Μάλιστα. Στο γήπεδο. Ένα σπίτι. Ένα σπίτι. Και θέλει ο ένας ιδιοκτήτης να ταυτοποιήσει. Τι γίνεται. Δεν μπορεί. Έχει ποσοστό, έχει. Έχει ποσοστό, το έχει το 50%. Το 50% του άλλου το δηλώνουν αθαίρετο. Αν θελήσει, και επιμένει να δηλώσει το 50% του, προσέξτε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να κάνει και μια ωραία υπεύθυνη δήλωση προς το μηχανικό, που να του πει, κατέγραψε όλες τις αθαίρετες κατασκευές που έχει το ακίνητο και εγώ θέλω να περιληφθεί στην τακτοποίηση για να πληρωθεί πρόστιμο μόνο γι' αυτό. Ο μηχανικός όμως έχει υποχρέωση να πει ότι το σύνολο και οι δύο όροφοι του κτίριου είναι αυθαίρετοι και στην τακτοποίηση μπαίνει μόνο ένας όροφος. Τώρα, αν πέσει στην χρηματοληπτικό έλεγχο το ότι θα πρέπει να υποστεί το πρόστιμο για το υπόλοιπο, αυτό είναι δικό του θέμα. Ωραία. Δεν είναι θέμα του μηχανικού. Πρόσεχε κάτι τώρα. Επίσης δεν γίνεται σύσταση με την τακτοποίηση. Αντώνη, περισσότερο για εσένα. Έχει εκδοθεί άδεια για διόροφο χτίσμα. Ωραία. Το αυθαίρετο δεν είναι ο άλλος όροφος από κάτω, αλλά είναι ο άλλος όροφος από κάτω. Από πάνω, από κάτω. Έχει δημιουργηθεί υπόγειο και φαίνεται στη διαμόρφωση του ακαλύπτου χώρου ότι έχει σκαφτεί, έχει δημιουργηθεί σκάλα και κατεβαίνω στο υπόγειο. Ποιο θεωρείται αυθαίρετο? Το υπόγειο. Η άδεια λέει διόροφη οικοδομή, άρα ο τρίτος ή ολόκληρη η οικοδομή. Πραγματικά θα ακούσεις μια συζήτηση που αν πω δεν θα σου φέρει κανένα και θα ακούσω πω την Ελλάδα πάρα. Τι είναι νόμο τελικά, γιατί είναι αυθαίρετο όταν ξαφνικά φυτρώνει ένα υπόγειο από κάτω, ξαφνικά το έδαφος έχει κατέβει 3 μέτρα κάτω, ξαφνικά έχει μετακινηθεί προς τη θάλασσα, ξαφνικά είναι λίγο μέσα και λέμε ότι έχει και νόμιμο. Αυτή είναι μια αστειότητα σήμερα των σημερινών νόμων όπως ήρθαν για να συνάξουμε χρήμα. Πραγματικά όμως δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να μας λέει ότι υπάρχει κάτι νόμιμο εκεί. Είναι στο σύνολο το αυθαίρετο. Είναι ίσα ίσα για να μπορέσουμε να τσιμπήσουμε κανένα πράγμα σε αυτοποίησεις, να συμψηφίσουμε άντε να μην πληρώσει κάτι. Όταν όμως πραγματικά αυτό θα πάει στα δικαστήρια για να απαντήσει στο διατάφτα, είμαι περίεργος τι θα πούν. Όπως τι θα πούν και για τα χτίσματα του παραρτήματος που λέει πότε έχουμε οικονομική άδεια, που δεν γίνεται αναφορά για τα χτίσματα που βγήκαν σε άδεια και βρέθηκαν σε οικόπεδα από 4 στέματα στα 300 τετραγωνικά. Είδατε τι ωραία που το έκλεισε το Υπουργείο και λέει βάζουμε, λέει αυθαίρετα μόνο το κατεπέμβαση και δεν λέει τίποτα εκεί. Το έκλεισε για αυτά που υποτίθεται πήραν άδεια, τίποτα δεν λέει το Υπουργείο. Μουγκά. Κάποιοι τακτοποιήθηκαν. Θα του πούμε ότι είναι νόμιμο. Πραγματικά είναι νόμιμο αυτό. Πραγματικά είναι νόμιμο σήμερα να θεωρούμε ότι βρέθηκε, λέει, ο άλλος ήρθε προχθές, έλεγε ότι είναι νόμιμος ο πρώτος όροφος, το ισόγειο, και το ισόγειο λέει αυθαίρετο, πραγματικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί, και όμως επέμενα. Πραγματικά, όλο αυτό που βγάλαμε, τι είναι νόμιμο, είναι αυθαίρετο. Μάλλον πως πρέπει να ξεκινήσουμε και θα αρχίσει η συζήτηση όταν θα τελειώσει ο νόμος, γι' αυτό μίλησα για νέα γενιά αυθαιρέτων, που θα βγαίνουν αυτά που δεν θα έχουν σωστά τακτοποιηθεί. Το τι λέμε νόμιμο είναι μεγάλο πράγμα. Συνάδελφοι, εκτός αυτού πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είναι μία συνέχεια στη νομοθεσία αυτός ο νόμος, αλλά είναι ένας νόμος που μας επιτρέπει να έχουμε ασυνέχεια, εννοώ με τη λογική της αδειοδότησης και της, αλλά επιτρέπει να έχουμε αντικείμενο αυτή την περίοδο και να λυθεί ένα κοινωνικό θέμα. Τώρα όσο αφορά την παράγραφο 2, το ότι δεν αναφέρει το αυτοτελές, εγώ ειλικρινά έχω τον προβληματισμό, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και ο όροφος δεν στέκεται αν δεν τακτοποιηθεί το υπόγειο, το ισόγειο κτλ. Δηλαδή, και εκεί πέρα υπάρχει τεράστιο θέμα.
ίσως κάποιες παραγράφους, κάποιες διατάξεις πρέπει να τις βλέπουμε λίγο πιο διασταλτικά, εφόσον όμως καλύπτεται και ο υπάλληλος. Προφανώς δηλαδή κάτι τέτοιο. Εντάξει, καλύτερα του μηχανικού παίρνει να πει. Ακούτε, προσύμφωνα μπορεί να κάνουμε για τα πάντα. Καλύτερα να τα αγορεύουμε, να κάνουμε προσύμφωνα για όλα. Γιατί τα χρειαζόμαστε όμως. Όταν σε ένα κοινό κτίριο μπορούμε να τακτοποιήσουμε πάνω στον συμβολογράφο να μας κάνει το συμβόλαιο διαρρήμα, τι το χρειάζομαι στο προσύμφωνο. Πραγματικά. Δεν απαγορεύει κανείς να κάνει αν θέλει 100 προσύμφωνα πιο μπροστά. Αλλά δεν το χρησιμοποιήσουμε καλά. Γιατί στο κτίριο μπορεί να κάνουμε και εντός και εκτός σχεδίου. Το προσύμφωνο μόνο για ένα πράγμα το χρησιμοποιήσουμε. Για να τακτοποιήσει ο τρίτος όροφος, έτσι, ότι είναι συνένεση τακτοποίησης. Μόνο αν γράφει απάνω τη συνένεση. Τότε λέμε να κάνουμε προσύμφωνο για να τακτοποιήσει ο τελευταίος όροφος. Να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα, να προσθέσουμε δύο χαρακτηριστικά. Για ήδη υφιστάμενες διευρυμένες ιδιοκτησίες και περιπτώσεις που μερικές φορές πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί. Είπαμε ότι η τακτοποίηση αφορά και διευρυμένες ιδιοκτησίες. Μην ξεχνάτε ότι οι διευρυμένες δεν είναι αυτοτελείς. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όπως τα αυτοτελή πολεοδομικά οικόπεδα. Δεν έχει καμία αυτοτελής ιδιοκτησία, είτε είναι τμήμα οικοπαίδου, είτε είναι κάθετη δηλαδή, είτε είναι οριζόντια, δικούς της όρους δόμησης. Εξαρτάται το τι χτίζει και το τι είναι χτισμένο από την τύχη του οικοπαίδου ή αντίστοιχα είναι οριζόντιες ακόμη χειρότερα από το κτίριο. Άρα, θα πρέπει να δούμε μερικά θεματάκια που έχουν τακτοποιήσει αυτά σε σχέση με το τι νομικά ορίζεται ότι είναι δεκτικό για να διαιρεθεί, τι θεωρείται ότι είναι κοινόκτητο σε αυτά που έχουν διαιρεθεί. Και δεν το κάνω, συνάδελφοι, γιατί εγώ είμαι νομολάγνωση ή θέλω να είμαι αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις καταγγελιών μεταξύ συνιδιοκτητών όπου ένας τακτοποιεί με τον άλφα τρόπο και τον κυνηγάει ο άλλος. Και αντικείμενο και μας ενδιαφέρει και το σας το θέτουμε, γιατί μας ενδιαφέρει να μην βρει τον πελάτη ο μηχανικός από τέτοιες διαδικασίες. Και για να μην βρει τον πελάτη θα πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν έχει κάνει με ανακριβή τρόπο τη δουλειά του. Άρα, όταν έχετε διηρημένες ιδιοκτησίες, τότε δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν έχετε συμβόλαιο. Δεν νοείται οριζόντια ιδιοκτησία που δεν έχει συμβόλαιο. Και δεν νοείται οριζόντια ιδιοκτησία που δεν υπάρχει η σύστασή της. Όταν έχετε λοιπόν διηρημένες ιδιοκτησίες, θα αναζητάτε τη σύσταση. Η οποία μπορεί να έχει γίνει πολλά χρόνια πιο πριν ή πολλά συμβόλαια πιο πριν. Αλλά αυτό που θα ζητήσετε από τον πελάτη σας, ή αν με προφανή τρόπο προκύπτει το συμβόλαιο, θα ζητήσετε να έχετε στα χέρια σας αντίγραφο της σύστασης για να είστε ασφαλείς και να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο τελικά είχε διαιρεθεί. Είναι αυτό που βλέπετε εκεί έξω, είναι κάτι άλλο που υπήρχε σε κάποια σχέδια και ποια σχέδια ήταν αυτά. Τι από όλα αυτά είναι. Εκεί λοιπόν θα δείτε τελικά αν αυτό που είναι εκεί έξω συμφωνεί με εκείνα εκεί, τι μπορεί να διαιρεθεί και τι μπορεί να τακτοποιηθεί από τον καθένα ξεχωριστά και τι όχι. Για παράδειγμα, το ότι μετατόπισα εγώ την πόρτα μου που είναι στην κύρια όψη του κτηρίου και έγινε μόνο στο διαμέρισμά μου αυτή η επέμβαση και δεν έγινε σε άλλο και μπορώ να το τακτοποιήσω με ένα αναλυτικό προϋπολογισμό, ένα 500 πρόστιμο, είναι μια τακτοποίηση που δεν μπορεί να γίνει με τους αντιδιώτες. Γιατί έχει επέμβαση στις όψεις, όπου οι όψεις του κτηρίου θεωρούνται κοινότητες. Δεν μπορώ να τακτοποιήσω το ότι έκοψα μία κολόνα από τη μέση του διαμερίσματός μου, γιατί με εμπόδιζε, αδερφέ, και να πω ότι να τακτοποιήσω αυτό το θεματάκι, διότι δεν μου ανήκει η κολόνα. Ανήκει σε όλους. Επειδή δεν χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, δεν μπορώ να συζητήσω για τακτοποίηση μετακίνησης ενός τοίχου που αλλάζει τη γεωμετρία των οριζοντίων ιδιοκτησιών. Δηλαδή, μετατοπίσαμε ένα τοίχο και από εκεί που ήταν 40 και 40 τετραγωνικά δύο γειτονικές οριζόντιες, η μία έγινε 50 και η άλλη 30. Και συμφωνούν οι ιδιοκτήτες τους. Την έχουν έτσι 150 χρόνια. Αυτό επηρεάζει τη σύσταση. Η αλλαγή συγκεκριμένη και για να μπορεί νομικά να είναι ισχυρή, θα πρέπει να έχει γίνει τροποποίηση της σύστασης ή να κινηθεί διαδικασία χρησικτησίας, ότι έτσι έγινε και γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Αντώνης που δεν τα χέρια του. Το ότι λειτουργικά έχουμε διαφορετικές χρήσεις με το ότι νομικά πρέπει να περιγράφονται με κάποιο τρόπο είναι δύο ξένα πράγματα μεταξύ τους, για τα οποία ο κόσμος θεωρεί ότι εφόσον έχω χαρτί άδειας, είναι και εντάξει τα υπόλοιπα. Όμως το χαρτί της άδειας δεν είναι χτίσε ό,τι θέλεις, όπου θέλεις, όπως θέλεις. Δεν είναι ένα γενικό πασπαρτού που μου εξασφαλίζει τη δυνατότητα οικονομικών εργασιών. Είναι ένα χαρτί το οποίο έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Και όταν πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις χτίζονται νομικές υποχρεώσεις μεταξύ συνιδιοκτητών, το πράγμα αρχίζει και μπλέκει. Αν τυχόν αυτά έχουν διαφοροποιηθεί. Και μπλέκει γιατί δυστυχώς έχει κόστος να ξεμπλέξει. Αν αυτά τα πράγματα δεν είχαν κόστος, δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Αν δεν είχε κόστος σε φόρους μεταβίβασης, σε φόρους υπεραξίας, σε έξοδα μηχανικών, σε έξοδα συμβολιογράφων, κάθε τέτοια αλλαγή σημαίνει έξοδα. Γι' αυτό ο κόσμος δεν θέλει να τα κάνει. Άρα, αν θα πρέπει να αλλάξει κάτι στην νομοθεσία μας, δεν είναι η βάση της. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις μπορείς, κύριε, να επιδοτήσεις, όπως κάποτε είχαμε προτείνει, τη διαδικασία την παραπέρα μέσω του προστίμου. Αν οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί προχωρήσουν σε τίτλους μέρος του προστίμου τους, μπορεί να εκπέσει και να καλύψει αυτά τα έξοδα. Μέρος του φόρου μεταβίβασης μπορεί να καλυφθεί ή να συμψηφίζεται ή να θεωρείται ότι είναι ο φόρος ο άλλος. Και θα θυμηθείτε και δείτε ότι αν θα προχωρήσουν σε μελλοντικές τακτοποιήσεις με κάποιον τρόπο, με τέτοια εργαλεία θα μπορέσουν να το κάνουν χωρίς να είναι συσχετισμένα για μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν έχουν τρόπο να το κάνουν με άλλο θέμα. Άρα σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, ακόμη και όταν υπάρχουν διερμηνές ιδιοκτησίες, έχετε αμφιβολίες για το χαρτί που κρατάτε και ελέγξτε ότι είναι βάσιμο και μπορείτε να προχωρήσετε παραπέρα. Αν δείτε ότι δεν είστε σίγουροι σε αυτό, μπορείτε να προτείνετε την από κοινού τακτοποίηση, γιατί όταν υπάρχουν διερμηνές ιδιοκτησίες σε ένα κτίριο και θέλουν να τακτοποιήσουν και οι δύο, προς Θεού δεν είναι ανάγκη να πάω να τακτοποιήσω καθένα ξεχωριστά. Μπορούν να τακτοποιήσουν σε μία κοινή δήλωση το σύνολο του κτιρίου και ό,τι χρειάζεται θα τροποποιήσουν τη σύστασή του ενημερώνοντας με τις αθέτητες κατασκευές. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να υπάρχει, να το θεωρούμε εμείς ότι υπάρχει για λόγους άλλους επαγγελματικούς, γιατί θέλουμε να έχουμε τους πελάτες μας ξεχωριστά ένας από τον άλλον. Αυτό το καταλαβαίνω. Από την νομική του προσέγγιση όμως, δεν έχει κανένα ελάττωμα μια τακτοποίηση σε ένα κίνητο που έχει οριζόντιες ιδιοκτησίες να τακτοποιηθεί ολόκληρο. Καλή φράση. Πρέπει να τακτοποιήσουν και το γείτονα, έτσι. Να το πληρώσουν. Έχει θέματα και σε αυτά. Βγείτε σε ακίνητο στο Ηράκλειο που μπορούσε να βγει άδεια και ήταν πλενός μετά το 2003 με πάρα πολύ ψηλό πρόσωπο και μπορούσε να βγάλει άδεια, ενώ ο γείτονας είχε πολύ χαμηλό πρόσωπο γιατί είχε παλιό κτίριο. Επίσης, το πλήρωσε όλο. Και επίσης, Αντώνη, εδώ υπάρχουν και περιπτώσεις αντίστροφα από τη διαίρεση. Έχει κάποιος τρία οικοπεδάκια τα οποία τα έχει με διαφορετικούς τίτλους ή κάποιοι τέλος πάντων είναι συγκύριοι με διαφορετική αναλογία σε διαφορετικά γειτονικά και συνεχόμενα οικόπεδα και πάνω σε αυτό έχετε σαν από κοινού ένα ενιαίο κτίριο. Πώς τακτοποιούνται αυτές οι περιπτώσεις, δηλαδή θα τακτοποιήσει ο καθένας το κομματάκι του γηπέδου που έχει από κάτω, δηλαδή έχεις ανεξάρτητα γήπεδα από κάτω, αλλά ένα ενιαίο κτίριο από πάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τακτοποίηση, τουλάχιστον αυτό που προτείνουμε εμείς, είναι να γίνεται στο ενιαίο γήπεδο που βλέπεις, γιατί προφανώς για να γίνεται ένα τέτοιο κτίριο, αν έχει γίνει με νόμιμη άδεια, θα έχει προηγηθεί σίγουρα η συνένωση, ή θα έχουν δείξει ενιαίο το οικόπεδο, ανεξάρτητα το πώς έχει προκύψει. Σε παρελθόντα έτη γινόταν αυτό. Δείχνανε ενιαίο το οικόπεδο γιατί εφόσον υπερέβαινε την αρτιότητα, δεν ζητούνταν τίτλοι. Αν όμως τώρα έρθει να τακτοποιήσει το κάθε κομματάκι σύμφωνα με την ιδιοκτησία, εκεί αρχίζει και γεννάται πρόβλημα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει συνένωση στην πράξη. Εκεί και αυτά χρειάζονται προσοχή. Δεν υπάρχει ένα γενικό κανόνα γιατί αυτά είναι περιπτωσιολογίες των περιπτωσιολογιών. Αλλά το κριτήριο είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλό είναι να ξέρουν οι άνθρωποι ότι πρέπει να ξεκινήσουν μαζί την τακτοποίηση για να δουν πώς θα διαιρέσουν ό,τι διαιρείται μετά. Βάζοντας το κτίριο πάνω στα ανεξάρτητα οικόπεδα, ουσιαστικά τα κατέστησαν ένα, γιατί το κτίριο από μόνο του έχει χαρακτηριστικά γι' αυτό που λένε ακίνητο. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Αντώνη. Αφεγρίνω λίγο το ναι, θέμα. Ναι. Θέλω να χτίσω σε ένα οικόπεδο. Μικρόφωνο, ποιος το έχει. Δεν πειράζει. Θέλω να ακούω την ερώτηση και καταγράφω μακριά. Φεδρύνω το κλίμα, τίποτα άλλο. Θέλω να χτίσω λοιπόν σε ένα οικόπεδο. Υπάρχει ένα αυθαίρετο εκεί πέρα και πρέπει να το καταδαφίσω. Πρώτα το εντάσσουμε, πληρώνουμε το πρόστιμο, μετά το καταδαφίσουμε και μετά χτίζουμε.
κάπως έτσι έχουν καταλάβει, έχει λυθεί το θέμα. Έχει πληρωθεί το εντάξει, πληρώνει παράγοντα του καταναφύγει. Πληρώνει ένα παράγοντα 300 ευρώ. Υπάρχει και στο πρόγραμμα του ΤΕ. Ακόμη και αν το έχει καταναφύσει σε παρελθόντα χρόνο, το έχει προβλέψει εδώ ο κοινοβουλευτή που αγαπάει τον Αϊσπράτη, το να πληρώσει και τον Ιστέρο ένα 500 ευρώ για αυτό που καταναφύσει. Τώρα τι θα ανοίξει ο μηχανικό. Ότι ήταν η κάτωψη συγκεκριμένη. Ωραία, και με αυτή την ερώτηση. Θα πρέπει να κάνει άδεια κατά τα άλλα. Υπάρχει κάτι άλλο καταρχήν εδώ. Όταν υπάρχει κάτι άλλο, έγκριση και άδεια. Ωραία, έγκριση και άδεια. Του άλλου τέσσερα παράδοση. Πριν κλείσουμε, η Ελένη Καβατζάκη έχει να κάνει μια ερώτηση. Παλιότερα κάνανε. Σε εκτός σχεδίου. Παλιότερα κάνανε συστάσεις οριζοντίου δείχνοντας τις οικοδομές ότι ενώνονται. Δηλαδή, είτε με γκαράζ, που μπορεί να ήταν διαφορετικές ιδιοκτησίες, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρανε να ξέρει ο καθένας ποιο είναι το κομμάτι του και να κάνουν και μια σύσταση οριζοντίου. Εκ των υστέρων, τουλάχιστον σε περίπτωση που έχω εγώ, αυτά τα ή δεν γίνανε ποτέ αυτά τα γκαράζ, ή δεν συνενωθήκανε ή γκρεμιστήκανε. Όταν έρχεσαι λοιπόν τώρα να έχεις μια σύσταση στα χέρια σου, η οποία δεν έχει σύσταση στα χέρια σου, ναι. Σύσταση με αυτή τη μορφή. Έχει γίνει. Εγώ βάζω ερωτηματικό. Τελικά, έχεις διελειμμένες ιδιοκτησίες. Αφού δεν είναι έτσι ενωμένες τώρα και είναι κάθε μια μόνη της, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που θέλουμε να τακτοποιήσουμε. Είναι το ερωτηματικό που έβαλα. Έχεις διελειμμένες ιδιοκτησίες. Η γνώμη μου είναι ότι δεν έχεις. Και τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Γνώμη ότι δεν έχεις και η σύσταση που έχουν είναι άκυρη, εφόσον δεν έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία όριζαν τα σχέδια να γίνει. Να υπάρχει αυτό το κοινό γκαράζ, να υπάρχουν τα κοινά θεμέλια, η κοινή στέγη και όλα αυτά τα άλλα πράγματα. Αν δεν υπάρχουν αυτά, τότε εγώ κρίνω ότι δεν υπάρχει και η σύσταση διεμένων ελεκτρισιών. Αν υπάρξουν, μπορεί να επανέλθει. Αλλά η συμφωνία του είναι αυτή. Πώς τακτοποιεί ο κάθε ιδιοκτήτης. Δεν τακτοποιεί ο κάθε ιδιοκτήτης. Θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση, και προσέξτε, για εμένα είναι, αυτό είναι το ασφαλές για το μηχανικό, ξανά. Το προσέχω τακτοποιούν. Προσέχω ή διαφορετικά, έτσι όπως είναι, θα ξεχάσουν το τι ήταν διερημένες ιδιοκτησίες, θα κάνουν το προσύμφωνο και θα πάνε να φτάσουν κάθε φορά. Βέβαια τα συμβόλαια είναι παλιά και έχουν ήδη στο υποθηκοφυλάκιο μεταγραφή, έχουν γίνει κανονικά όλη αυτή η διαδικασία, έτσι. Είναι ένα πρόβλημα. Προσέξτε. Ακύρωση είναι ένα πρόβλημα. Προσέξτε. Βασίζεται στο εξής. Πώς ακυρώνει. Προσέξτε. Το κτίριο το συγκεκριμένο που κατασκευάστηκε με διαφορετικό τρόπο από την άδειά του, στη μετέπειτα πορεία δεν θα ήταν δεικτικό μεταβιβάσεων αν κάποιοι άνθρωποι έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αν για κάποια στιγμή μια δικαιοπραξία έχει ελάττωμα νομικό, τότε κάθε διάδοχη πράξη θεωρείται και αυτή ελαττωματική, αν μην πω τίποτε χειρότερο, γιατί με έχουν χαρακτηρίσει άσχημα συμβολαιογράφη, γιατί λέμε τα πράγματα των δωμάτων. Η νομοθεσία από τους πολεοδομικοί για αυτά τα πράγματα λέει ξεκάθαρα. Είναι άκυρα τα συμβόλαια. Ό,τι βασίζεται, ό,τι είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται στα σχέδια και γίνει εδώ, καθιστά συμβόλαια που πατάνε πάνω σε αυτά άκυρα. Μιλάω για μόνο αυτό το κομμάτι του γκαράζ, τη συνένωση μιλάω, έτσι. Μόνο για αυτό ότι είναι διαφορετικό. Πώς υπάρχει το κτίριο, πώς υπάρχει ο τρόπος. Αυτό θέλω να πω, ότι ή έγινε για κάποιο λόγο. Και αν χτίστηκε υποθετικά. Εάν χτίστηκε σε πράξη, η συνεχεία κατεδαφίστηκε. Κατεδαφίστηκε αυτό. Για να κατεδαφίστηκε θα πρέπει να έχει πάρει ειδική άδεια. Όχι, κατεδαφίστηκε. Ένα λεπτό. Δεν προσθέτει και αφαιρεί στα κτίρια κάτι δίχως άδεια. Είναι το δικό του. Δεν υπάρχει άδεια. Τώρα, αν υπήρχε οικοδομική άδεια για την κατεδάφιση του συγκεκριμένου γκαράζ. Χωρίς να έχει κάνει ερώτηση αρμόδια πολεοδομία που θα την εξέδιδε σε σχέση με την ιδιοκτησία, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Κανονικά θα υπάρξουν απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο θέμα. Υπαίθριο ήταν το γκαράζ. Εγώ σου λέω πως έχουν το καράζ. Όχι ανοιχτό, σκεπασμένο με πέγκολα όμως. Μοιράζονταν κοινά θεμέλια μεταξύ τους και ουσιαστικά εκδίδονται τα δύο κτίρια στην ίδια θεμελίωση. Αυτό ήταν ο καράζ. Αν εξακολουθούν και μοιράζονται τα ίδια θεμέλια, τότε θα εξακολουθούν διερμηνές ιδιοκτησίες ακόμη και αν το από πάνω το κάνεις εσύ αυλή. Έχεις όμως το βάρος να αποδείξεις ότι έχουν κοινά θεμέλια. Και αυτό πρέπει να το αποδείξεις εσύ πριν να τακτοποιήσεις. Αν δεν θέλεις να μπει σε αυτή τη διαδικασία, τότε τους λέω να το τακτοποιήσουν από εκείνο και να πάνε να φτιάξουν κάθετες γιατί αυτό έκαναν και αυτό θέλανε οι άνθρωποι.
Άλλη ερώτηση έχουμε. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζω και να ήταν χρήσιμο όσα είπαμε τόσο για εσάς, όσο και για τους συναδέλφους που παρακολούθησαν από μακριά. Να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους από το μηχανικό GR για την ευκαιρία που μας έδωσε για την παρουσία. Στη διάθεσή σας θα είμαστε στις υπηρεσίες μας καθημερινά, όπως το κάνουμε τόσο καιρό, και να συνεχίσουμε να δράσουμε μέχρι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης μεταφυγής. Και μετά θα έρθει ο εφιάλτης στον ελέγχο.